Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα face-to-face εδώ στο SDNA. Ένα πολύ διαφορετικό face-to-face, όπως διαπιστώνετε και από τον χώρο που βρισκόμαστε, αλλά θα δείτε και τον κύριο που έχω κοντά μου, τον μοναδικό Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τη φανέλα και των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών ομάδων και έχει πανηγυρίσει πρωταθλήματα σε τρεις από αυτές, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, δεν μιλάει σαν πολιτικός. Μιλάει σαν ποδοσφαιριστής με την τεράστια κλάση και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε στα ελληνικά γήπεδα. Αλλά πάρα απ' όλα μιλάει με την γλώσσα της αλήθειας. Λάζα Χριστοδουλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήρθα μόνο και μόνο γιατί θα κάνουμε μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Και διαλέξαμε και τον χώρο. Γιατί επέμεινες να την κάνουμε εδώ? Μου αρέσει πολύ το ΆΚΑ. Μου αρέσει πολύ. Πραγματικά το δήλωσα και φέτος. Το πρώτο γήπεδο που έπαιξα στην Αθήνα. Πολλές αναμνήσεις. Έχεις πάρει και δύο πρωταθλήματα εδώ, Ναι, αλλά πιο πολύ δεν ξέρω. Αυτό που λέγανε όλοι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, το Ταρτάν και τέτοια, εμένα αυτό το γήπεδο με ενέπνευε. Με ενέπνευε πολύ. Θα φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Θέλω να σε πάω στα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής σου ζωής. Όταν από ένα παιχνίδι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας σε είδε και σε ξεχώρισε ο Άγγελος Αναστασιάδης και σε πρότεινε στον ΠΑΟΚ. Ρωτώ, ένα παιδί νέο τότε, φίλος του Ολυμπιακού, γνωστό είναι αυτό, έτσι, τότε. Για ποιο λόγο δέχτηκες να πας στον ΠΑΟΚ? Αυτή η ιστορία καταρχήν ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Με ήθελε ο ΠΑΟΚ από την προηγούμενη χρονιά, όπως είπα, απλά να συμμετέχω αποκλειστικά σαν ερασιτέχνης στα τμήματα υποδομής, στη δεύτερη ομάδα τότε που υπήρχε. Ο τότε πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας που έπαιζα δεν το δέχτηκε. Είπε, άμα το θέλετε θα το πάρετε κατευθείαν σαν επαγγελματία. Οπότε αφήστε το να παίξει εδώ πέρα. Έχει το χρόνο να κάνει τις συμμετοχές με τη μεικτή Μακεδονίας, η οποία εκτός από... έτσι, σε εισαγωγικά μεγάλη ομάδα που ήταν, γιατί είχε τους περισσότερους τίτλους τότε. Φανταστείτε, παίζανε οι καλύτεροι νέοι παίχτες μεταξύ τους. Οπότε οι εμπειρίες που θα αποκομούσες και όλα αυτά, ο ρυθμός διαφορετικός, γιατί έπαιζες με τους καλύτερους παίχτες από κάθε κομμάτι της Ελλάδος. Θα σε κάναν καλύτερο. Οπότε επέλεξε να μείνω άλλο ένα χρόνο στη Νεάπολη και για μένα ήταν καλύτερο. Να πάρω εκείνες τις εμπειρίες και του χρόνου, αν όλα τα πράγματα κύλωσαν σωστά, να βλέπαμε. Δεν μου απάντησες όμως. Τι, θα φτάσω. Ωραία. Θα φτάσω. Λοιπόν, θα σου πω ότι είχα 4 προτάσεις την επόμενη χρονιά. Χαλκιδόνα, Λάρισα, Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Και μια ομιλία η οποία έχει γίνει σε πολύ... φιλοσοφικό ενδιαφέρον, με φιλοσοφικό ενδιαφέρον, φιλολογικό μάλλον, με τον Ηρακλή. Αλλά δεν αποφάσιζα εγώ. Καταρχήν ήμουν 17 χρονών. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν πραγματικά 15 Μαΐου. Και μου λέει, έλα μου λέει, σε θέλει ο ΠΑΟΚ, φύγαμε πάμε να υπογράψουμε. Εντάξει, τι να πεις. Εννοείται. Όχι. Δεν σε προβλημάτισε καθόλου δηλαδή, το γεγονός ότι είχες μεγαλώσει με διαφορετικές συλλογικές επεπιθύσεις καθόλου, διότι είδες μπροστά σου τη μεγάλη 17, ομάδα και τη 17, μεγάλη πρόκληση. 17 χρονών ήμουνα, δεν είχα προλάβει να χτίσω οτιδήποτε σε οπαδικό και σε τέτοια. Ναι, μικρός 16-17 χρονών, μέχρι τα 16-17 υποστήριζα τον Ολυμπιακό. Αλλά ήρθε μια μεγάλη ομάδα, η οποία εκείνη τη χρονιά έβγαινε στο Champions League. Δεν σου λέω εγώ ότι θα παίζα στο Champions League με τη μία, αλλά αυτά που μου είπαν, ότι θα δουλέψω με την πρώτη ομάδα, ότι θα εξελιχθώ και... ξέροντας και το δικό μου το χαρακτήρα, δεν το συζήτησα καν. Καταρχήν, μόλις πήγα στα γραφεία στο ΠΑΟΚ, τα έχασα. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει η δουλειά, υπήρχε το άγχος. Την άλλη μέρα, να πάρω την εφημερίδα, να δω τη φωτογραφία που βγάλαμε. Ξεκινάει κάτι καινούργιο για μένα. Οι θυσίες των δικών μου πιάνανε τόπο. Στην ουσία, το πρώτο βήμα ήταν πολύ μεγάλο πράγμα για μένα. Πολύ μεγάλο δύο πράγμα. Χρόνια, μόλις δύο χρόνια. Και έρχεται κάτι που σε άλλους δεν έρχεται ποτέ στη ζωή τους, τρεις ζωές να ζήσουν. Έρχεται η Λίβερπουλ. Τι έχει συμβεί, ποιος έχει δει? Δεν ξέρω ποιος με έχει δει. Πραγματικά ακόμα και τώρα δεν ξέρω ποιος με έχει δει. Αλλά σίγουρα βοήθησε πολύ και η Εθνική Νέων. Μόλις είχαμε περάσει στο Ευρωπαϊκό μετά από 10 χρόνια,
στο παιχνίδι, στα παιχνίδια, στα... ήταν σαν group stage. Mm-hmm. Είχαμε τρία παιχνίδια, θυμάμαι τότε, εγώ είχα βάλει δύο γκολ σε τρία παιχνίδια. Από εκεί ακούστηκε το όνομα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι και πώς. Ναι, ήρθε η πρόταση αυτή, αλλά Βασίλη, όταν πήγες έπαθες πολιτιστικό σοκ. Εντάξει, αυτά που είδα εκεί την πρώτη μέρα ήταν τέτοιο. Αλλά θα σου είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να το συζητήσω πλέον. Και με πονάει, γιατί δεν ξέρω πόσα ήταν η καριέρα μου. Σε πονάει ως τι, σε πονάει, γιατί δεν είχες, δεν πήρες την ευκαιρία. Με πονάει γιατί δεν πήγα, με πονάει γιατί η πόλη μου δεν με στήριξε, με πονάει γιατί... ενώ ήμουνα 18,5, 19 χρονών, δεν θυμάμαι καλά, ένα λάθος δικό μου στην διαχείριση της όλης κατάστασης με κυνηγάει μέχρι και σήμερα. Περίμενε, Λάζαρε, γιατί δεν το είπες στον ΠΑΟΚ, καταρχάς. Γιατί δεν είπες στον ΠΑΟΚ, με θέλει ο Μπενίτεθ, το είπες. Βέβαια. Και τι σου απάντησε. Ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ την ώρα που εγώ ήμουν 6 μήνες απλήρωτης. Περίμενε, το είπες πριν πας. Βέβαια. Στο Λίβερ. Βέβαια. Και τι σου είπα, να μην πας. Καταρχήν, δύο μέρες πριν με έχει φωνάξει ο κύριος Ορφανός και μου λέει φεύγει δανεικός. Λέω πού να πάω. Παιδιά, λέει, περιμένετε δύο μέρες και θα δείτε τι θα γίνει. Θέλω να διευκρινίσουμε αυτή την περιβόητη ιστορία για την οποία έχεις μιλήσει με κάποιες φορές. Σου έλεγα τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Με πηγαίνεις εκεί. Δεν γίνεται να μην πάμε. Δεν γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχεις δηλώσει εσύ ποτέ ότι καλύτερα να γίνω οικοδόμος. Ποτέ, το έχω πει τρεις φορές. Θα σου πω τι έχει γίνει. Υπάρχει ατάκα ότι έχεις πει καλύτερα να γίνω οικοδόμος παρά να γίνω στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει βγει ποτέ αυτός ο δημοσιογράφος που υποτίθεται μιλάμε για μια δήλωση. Γιατί δεν έχει βγει ποτέ αυτός ο δημοσιογράφος να πει τι έκανε σε μένα. Είναι σαν το περιβόητο βίντεο. Την έχει βγάλει από το μυαλό του. Είναι σαν το περιβόητο βίντεο της ΑΕΚ, ότι εγώ έβριζα την ομάδα που θα πήγαινα. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει βγει αυτό το βίντεο μέχρι τώρα. Την έχει βγάλει από το μυαλό του κάποιος. Όχι, δεν έχει βγει από το μυαλό του με αυτή την έννοια. Απλά εγώ είχα πει ότι προτιμώ να πάρω το ρίσκο να πάω κάπου, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Mm-hmm. Και μετά με βάση το ότι δεν ξέρω τι να κάνω, ας καταντήσω δεν ξέρω κι εγώ που να δουλεύω. Χρησιμοποιείς πολύ συχνά τη φράση. Μ' αρέσουν τα παραδείγματα. Ναι, τέτοια. Ναι. Και ο Βράνιες είπε στον κύριο Μελισανίδη ότι θα πάω να γίνω ψαράς. Γιατί δεν τον φωνάζουν ψαρά. Και δεν έγινε και ψαράς. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, κακία. Βγήκε κακία. Θα το θυμηθούμε αυτό μετά. Βγήκε κακία. Γι' αυτό σου λέω ότι με έχει πειράξει και. Υπήρξε και πάνω εναντίον σου. Οικοδόμε γύρισε στο Λίβερπουλ, το θυμάσαι. Μπήκα μέσα και άρχισα τις ποδιές. Είσαι Θεσσαλονικιός. Πώς σε αντιμετωπίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Με καχυποψία. Θα έλεγα. Τώρα που συζητάμε. Έχω καιρό να πάω. Δυστυχώς με όλα αυτά που γίνονται, έχω καιρό να πάω στη Θεσσαλονίκη. Λάζα, γιατί... Δεν ξέρω πού θα μείνω, μα μπορεί να μείνω και στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είμαι σαν άνθρωπος αυτός που ζητάει την ίντρικα ή οτιδήποτε. Εξήγησε μου κάτι όμως. Και μάλιστα εγώ βοήθησα πολύ τον ΠΑΟΚ. Όταν και αγωνιστικά και με τη μεταγραφή μου. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ τότε πληρώθηκε ένα ποσό το οποίο τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Δεν έχω πάρει ούτε ένα credit από αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν θέλω να την αποφεύγω να τη μιλάω, για αλλά ποιο λόγο, εκεί. Μια πορεία. Επειδή δεν, όπως είπες πριν, δεν φοβάμαι να μιλάω, θα το ωραία. Πω. Για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη όταν επέστρεψες? Ήταν ο μόνος τρόπος για να ξαναπαίξεις? Σίγουρα. Ναι, αλλά συγγνώμη κιόλας από την πλευρά μου ότι ναι, παιδιά, έκανα ένα λάθος. Συγγνώμη. Γιατί όχι. Mm-hmm. Δεν είναι κακό. Ναι, έκανα ένα λάθος που, ας πούμε, την επόμενη μέρα που εσείς ζητήσατε 1 εκατομμύριο ευρώ, που είπατε να φύγω δανεικός, που ήμουν απλήρωτος 6 μήνες, που ο Ντουμητρέσκου δεν ήθελε να με βάλει και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σηκώθηκα και έφυγα γιατί είπε η Λίβερπουλ ότι θα με πάρει μέσω της FIFA. Ναι, σηκώθηκα και έφυγα. Αυτό. Ναι, συγγνώμη που σηκώθηκα και έφυγα. Πάντως αυτό το γυαλί στην ουσία δεν κόλλησε ποτέ έτσι από την επιστροφή σου. Νομίζω πως όχι, ποτέ. Ποτέ. Το έχεις μετανιώσει. Αν γίναγες τον χρόνο πίσω, θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα χειριζόμουν την κατάσταση διαφορετικά. Νομίζω ότι υπήρχε τρόπος να γίνει η δουλειά. Ο Άγγελος σου είχε πει κάτι τότε. Δεν ήταν ο Άγγελος στην ομάδα, όχι. Όχι, άλλο λέω συμβουλή, επειδή ήταν ο Άγγελος. Είχαμε μιλήσει μετά, τον είχα πάρει τηλέφωνο εκείνη τη χρονιά στη γιορτή του και μου λέει: εντάξει, μου λέει, εγώ και εσύ ξέρουμε, λέει, τι έχει γίνει. Αυτό θυμάμαι που μου είχε πει. Μου λέει: θα τα βρει, μου λέει, στην πορεία, μην αγχώνεσαι. Από τότε και σε όλο το υπόλοιπο διάστημα τη καριέρα σου ξαναυπήρξε ΠΑΟΚ να σου χτυπήσει? Ναι, μία φορά υπήρξε. Πότε? Αλλά νομίζω ότι σταμάτησε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Πότε? Πριν γυρίσω στην ΑΕΚ. Όταν ήσουν στην Αλία. Ή όχι. Ή το καλοκαίρι του 2015 ή το καλοκαίρι του 2016, δεν θυμάμαι καλά. Με Σαββίδη, με Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Στην... Ναι. Και... και μετά κάτι ακόμα. Μετά την ΑΕΚ. Μόλις τελείωνα από την ΑΕΚ. Αχα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Πολύ... Και τι σταμάτησε, γιατί δεν έγινε? Είχα κλείσει τον Ολυμπιακό. Ήταν εκείνες οι μέρες που είχα κλείσει τον Ολυμπιακό. Και πριν, όταν ήσουν στην Ιταλία? Νομίζω ότι σταμάτησε σε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε σε σχέση με τον κόσμο.
Εγώ θα γύρναγα. Εξάλλου μου αρέσουν οι προκλήσεις είτε αυτές. Ωραία. Και αυτός ήταν και ο λόγος που γύρισα και στην ΑΕΚ. Άλλη πρόκληση αγωνιστική, αλλά ήταν οι προκλήσεις. Αυτό είναι που μου αρέσει. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με πολύ πολύ Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Με την Novibet γράφεις ιστορία και στους ελληνικούς αγώνες. Με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Στοιχήματα για κάρτες, κόρνερ, παίκτες, VAR και ακόμα καλύτερο cash out. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Αλλάζουμε κεφάλαιο και πάμε στον Παναθηναϊκό. Το 2008 ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός δίνει μάχη με τον Ολυμπιακό. Γελάω γιατί θα γυρίσουμε πίσω πάλι. Θα καταλάβεις. Ωραία. Δίνει μάχη με τον Ολυμπιακό και ο Νικόλας Πατέρας έχει βάλει προσωπικό στοίχημα. Ναι. Να σε πάρει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι σου είπε στο κότερο και σε έπεισε? Καταρχήν η πρώτη φορά που με πλησίασε ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι η πρώτη φορά που το λέω πραγματικά, θα σου δώσω δηλαδή μεγάλη είδηση. Ήταν το εξάμηνο που έμεινα έξω, γι' αυτό σου λέω θα γυρίσουμε πάλι πίσω, το εξάμηνο που είχα μείνει έξω από τον ΠΑΟΚ. Άρα επί Βαρδινογιάννη ήταν η πρώτη φορά που σε πλησίασε. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε το ρόλο του, γιατί με το πολυμετοχικό θέλανε και οι τέσσερις μεγάλοι μέτοχοι εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά πρώτη φορά που έχω μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και έχω με προσύμφωνα και ιστορίες, υπογεγραμμένα incognito στην Αθήνα και τα σχετικά, είναι τον Ιανουάριο του 2007. Έχει πάει ως αλπικίδης στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι, αυτό είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ναι. Και τι έγινε, γιατί χάλασε μεταγραφή? Λογικά δεν τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Σου λέει δεν τον έχετε που δεν τον έχετε, θα σας δώσω εγώ τι θέλετε να γίνει δουλειά. Άρα δεν πήγε στη Λίβερπουλ, δεν πήγε στον Παναθηναϊκό, ναι, και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έμεινα στον ΠΑΟΚ όμως, αυτό δεν το είπαμε. Έμεινα στον ΠΑΟΚ με την παρέμβαση του κυρίου Βεζιριτζή, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ένας ιστορικός πρόεδρος που έχει περάσει από την ομάδα. Και αν δεν ήταν αυτός, μπορεί να μην μιλούσαμε κι εμείς σήμερα. Εννοείς έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό σου μέλλον. Το σημαντικότερο. Στη ζωή σου, στη ποδοσφαιρική. Ναι. Στη ζωή μου γενικότερα. Μάλιστα. Στη ζωή μου γενικότερα. Πάμε λοιπόν στο το 2008. Τι έγινε, σε απήγαγαν από τον Παναθηναϊκό, σε πήγαν στο κότερο του πατέρα? Όχι. Έχω κλείσει, είμαι διακοπές με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα μου είμαστε από μικρή μαζί, οπότε τα έχει ζήσει και αυτή όλα μαζί μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω το γυναικείο άγγιγμα τελικά, αν γράψει το βιβλίο ή όχι, να έχει καλύτερη πένα. Και έχει μιλήσει ο μάνατζερ μου με τον κύριο Χρυσικόπουλο, νομίζω, τότε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ο Βρίζας και ο Ζήσης ήταν στο ραντεβού σαν υπεύθυνος ΠΑΟΚ. Και έχουν δώσει τα χέρια. Και ξεκινάω από τη Λευκάδα να πάω στη Θεσσαλονίκη να μαζέψω τα πράγματά μου σαν παίκτη του Ολυμπιακού. Όταν φτάνω στη Θεσσαλονίκη, με καλούν στα γραφεία και μου λένε: δεν θέλουμε να σε δώσουμε, λέει, στον Ολυμπιακό. Και αν λέει, εντάξει, με κάποια έτσι άλλα πραγματάκια που δεν είναι σωστό να τα λέμε, γιατί δεν θέλω να με δώσουν στον Ολυμπιακό. Απλά λέει, πήγαινε και κάνει ένα ραντεβού. Ταξίδευα όλη τη μέρα εγώ από τη Λευκάδα, δεν υπήρχαν τότε ούτε Εγνατίες ούτε τίποτα, από τις κατάρες για τα κόλπα. Έπρεπε να βάλω και την πινελιά τη δικιά μου στα μάτσα και στα Γρεβενά στη γιαγιά μου να τη δω, της το είχα υποσχεθεί. Γιατί και εγώ ήταν ο κόσμος και εγώ πήγα στα Γρεβενά στη γιαγιά μου. Και πολύ σωστά έβραξες, καλά έκανες. Και μου λένε απλά κάνε ένα ραντεβού, πήγαινε κάτω. Και έτσι μετά από όλο το ταξίδι κατέβηκα κάτω, μιλήσαμε, την πρώτη μέρα δεν τα βρήκαμε. Με πείραξε και μια τάκα τότε του κύριου Αντωνίου. Το ραντεβού με ποιον έκανες, με τον Κώστα Αντωνίου ή με τον Νικόλα Πατέρα? Με τον κύριο Αντωνίου, κατέβηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Γεωργιάδης. Τι ατάκα σου είπε ο Κώστας Αντωνίου? Μου λέει, εντάξει, πάνω στις διαπραγματεύσεις, μου λέει, άμα είναι έτσι, λέει, πάω παίρνω έναν από την Αργεντινή. Πήγαινε πάρτον, του λέω. Δεν κατάλαβα. Mm-hmm. Πήγαινε πάρτον. Και βγαίνω εγώ να φύγω. Και νομίζω ότι, ναι, εκείνη τη στιγμή βγαίνει ο κύριος Πατέρας, εντάξει, με είχε πάρει να μου πει τα δικά του. Τι θέλει από μένα και τι θα μου δώσει και πώς θα με έχει και τα σχετικά. Και φυσικά, όταν σε αναστρέφεσαι με τέτοιους ανθρώπους, το έχω ξαναπεί άλλωστε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ηγέτες. Με μια λέξη σου βγάζουν φτερά. Στο κότερο αυτά πλέον? Στο σπίτι ακόμα. Στο σπίτι ακόμα. Ναι. Και όταν τελείωσε η βραδιά και δεν τα είχαμε βρει, είχε την ιδέα να με φιλοξενήσει το κότερο. Mm-hmm. Και το επόμενο πρωί που ξυπνήσαμε, ξαναξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις και
Αυτό που έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο τελικά ήταν ότι υπήρχε η άποψη ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει επίπεδο, θα μπουν στο Champions League, θα κυνηγάει το πρωτάθλημα με περισσότερη συνέπεια, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 7 πρωταθλήματα μέχρι συνεχόμενα, αν δεν κάνω λάθος. 6-7, πόσα ήταν. 7. Και ότι η ομάδα θα είναι πολύ δυνατή. Και... είχε πάρει 7, είχε μεσολαβήσει ένα του Παναθηναϊκού και συνέχεια ξανά είχε πάρει 5 νομίζω. Αλλά 6. 5 νομίζω. Δεν έχει σημασία εδώ. Από το 5 μέχρι και το... μέχρι και το 10 από το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Οπότε και οι μάνατζερ μου με συμβούλεψαν ότι... ξέρεις τι, αλλάζει η δυναμική. Ναι. Αλλάζει η δυναμική. Και πήραμε αυτή την απόφαση γιατί αυτό ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν ξαναμίλησες καθόλου. Νομίζω απέσυρε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακός όταν κατέβηκα εγώ κάτω στην Αθήνα. Μάλιστα. Νομίζω το απέσυρε. Την πρόταση, την υπόσχεση για το γρήγορο πράσινο αυτοκίνητο πότε την έδωσε ο Νικόλας Πατέρας? Εκείνη την ημέρα στο σπίτι. Εκείνη την ημέρα, ναι. Και την υλοποίησε πότε, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το 2-1 του Παναθηναϊκού εδώ? Την επόμενη εβδομάδα στο Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-1 με γκολ δικό μου. Μάλιστα. Έχεις παίξει τον Παναθηναϊκό από το 8 στο 13. Ναι. Αν τα λένε σωστά τα χαρτιά μου εδώ, έχεις κάνει 91 μάτς και 22 γκολ. Είναι λίγα τα γκολ και θα σου εξηγήσω γιατί είναι. Γιατί λες ότι είναι λίγα? Γιατί ο Παναθηναϊκός όταν έγινε όλη αυτή η σύσταση της πολυμετοχικότητας και η δυναμική πλέον να φέρουμε παίχτες, να κάνουμε... έχω καθίσει εδώ στον πάγκο χωρίς να ταξίζω. Έχω καθίσει κάποιες φορές εκεί πάνω χωρίς να ταξίζω. Γιατί φέρανε παίχτες πολλούς και έπρεπε να γίνει διαχείριση. Έφταιγε ο Τενκάτε, έφταιγε εσύ, έφταιγε η ομάδα. Νομίζω έφταιγε γενικά ότι το σύστημα ότι πλέον έχουμε λεφτά, είμαστε καλά και να πάρουμε όσους παίχτες μπορούμε παραπάνω και στο τέλος γκρινιάζαν όλοι. Έπρεπε να παίξουν όλοι. Ναι, αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει ρυθμό. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη μου χρονιά μετά από ένα μάτσο εδώ με τον Εργοτέλη, το οποίο χάσαμε. Έχει βγει ο Τενκάτε και λέει το μοναδικό φως τη νύχτα ήταν ο Λάζαρος. 2 μήνες εκτός αποστολής. Μετά από αυτό? Μετά από αυτό. Με ποια λογική, με ποια αιτιολογία? Πες μου εσύ. Εσύ δεν το ρώτησες? Δεν ρώτησα. Δεν ρώτησα. Τι σου προπονητές ήταν όταν κάτι? Εντάξει, μια καλή προπόνηση χωρίς να μπαίνει σε τακτικές και ιστορίες και μέχρι εκεί. Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος του πολυμετοχικού ήταν ότι δεν επένδυσε σε έναν προπονητή εξ αρχής, ο οποίος θα ξέρει τι θέλει ο σύλλογος και τι ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει. Και θυμάσαι τώρα ότι είχαμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές σε καμία περίπτωση δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε. Με μεμονωμένα παιχνίδια πάντως είχατε κάποια πολύ ωραία παιχνίδια. Είχαμε ποιότητα παιχτών πολύ μεγάλη. Έχεις κάνει δύο από τα καλύτερα μάτς της ζωής σου. Από ό,τι θυμάμαι, ένα με τη Ρώμα. Αν όχι, με τη Ρώμα δεν είναι όχι, καλό μάτς. Απλά έτυχε με το πουμπό να βάλω τον γκολ. Α, τόσο απλά. Ναι, εντάξει. Και το άλλο βέβαια με τον Ολυμπιακό, έτσι, όπου στην ουσία. Ο Ολυμπιακό ήταν μεγάλο παιχνίδι. Ναι, ήταν μεγάλο παιχνίδι. Ήταν μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί και εγώ μπήκα πλέον στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτό το παιδί, εντάξει, το έχουμε αδικήσει, μπορεί να δώσει παραπάνω και τα σχετικά. Αλλά και εγώ υπέφερα, έτσι. Mm-hmm. Και ίσως βιαζόμουν κιόλας να δείξω. Είμαι εδώ, είμαι καλός, μπορώ. Θεωρείς ότι. Επειδή ήσουν ανώριμος, γιατί τότε δεν είχες οριμάσει ακόμα ποδοσφαιρικά. Ναι, ήμουν ανώριμος. Έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Γιατί και εγώ, όπως είπα, βιαζόμουνα. Mm-hmm. Ήμουν ανώριμος στο τακτικό το κομμάτι και στην ουσία του παιχνιδιού. Δηλαδή, δεν με ενδιέφερε τον γκολ. Σου λέω, έχω λίγα γκολ. Δεν με ενδιέφερε τον γκολ. Φταίω κι εγώ. Ναι. Με ενδιέφερε να κάνω μια ωραία τρίπλα στο κέντρο. Να κάνω μια ωραία ενέργεια, ναι. Να πάω σπίτι, να πάρω τους φίλους μου τηλέφωνο, να πω είδες πως τον πέρασε εκείνον, είδες τι τον έκανα. Αλλά ποιος θα μου το έλεγε όμως αυτό, ότι δεν είναι σωστό. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μου το πει. Ούτε όταν κάτω, ούτε κανείς από τον οργανισμό Παναθηναϊκού. Όχι. Όχι. Ίσως ο κύριος Αντωνίου που έλεγε δεν θέλω να άρχισε εδώ κάτω να παίρνει την μπάλα και να την ακουμπάς. Μείνε μπροστά. Mm-hmm. Τα μυαλά τότε που κουβαλώσαμε, τι μας λέει τώρα και αυτός. Άσε να παίξω λίγο να δείξω εγώ τι έχω και τι δεν έχω. Από τότε είχες τρέλα με τα γρήγορα αυτοκίνητα? Δεν έχω τρέλα με τα γρήγορα αυτοκίνητα. Και πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Ήταν ο κύριος πατέρας, είπε θα μου πάρει ένα δώρο και διάλεξε αυτό λόγω χρώματος, επειδή ήταν πράσινο. Mm-hmm.
Ζήτησα την άδεια του μετά να το πουλήσω. Ήταν σκοτόστραβολα. Δεν είχα τρέλα με τη. Έχω ένα αυτοκίνητο εδώ και 13 χρόνια. Ένα Jeep. Δεν έχω τρέλα ούτε με τα αυτοκίνητα. Από το 1 μέχρι το 10. Ω Χριστοδουλόπουλο, τι βαθμό θα βάζει στον εαυτό σου, σαν παίκτη του Παναθηναϊκού? Βαθμό Ιταλίας ή βαθμό Ελλάδος που βαθμό πηγαίνουμε Ελλάδος. Από το 0 στο 10. Βαθμό Χριστοδουλόπουλο. Δεν θα βάζα ψηλό. Δεν θα βάζα ψηλό. Ναι. Ναι. Ξέρω πού φταίω εγώ όμως, αλλά ξέρω και πού φταίξανε και οι άλλοι μαζί μου. Αλλά δεν θα βάζα ψηλό. Δεν θα σου πω αριθμό. Δεν θα βάζα ψηλό αριθμό. Πες μου κάποια λόγια για αυτούς τους σπουδαίους παίκτες που συνάντησες εδώ. Σε ρωτήσω για το Σισε, για το Λέτο. Από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα. Εντάξει, οι χαρακτήρες, ρε παιδιά, ξέρεις, καμιά φορά γινόμαστε, παρεξηγούμαστε χωρίς λόγο, γιατί ποδοσφαιριστές είμαστε, έχουμε εγωισμό. Θέλουμε αυτό που είπα πριν, να δείξουμε στον κόσμο ότι εμείς είμαστε. Λογικό είναι. Λογικό είναι να υπερισχύσει κάποιες φορές η μεγαλύτερη προσωπικότητα, ο μεγαλύτερος εγωισμός. Αλλά ήταν παιδιά τα οποία ήταν όλα καλά παιδιά. Ήταν παιδιά που όλοι θέλανε να βοηθήσουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Υπήρχαν, τι να πω τώρα, έχω παίξει Καραγκούνη, Κατσουράνη, και στην Εθνική. Ο Λουκάς με τον δυναμισμό του και τη δουλειά του, τον επαγγελματισμό του, ο Νίκος ο Σπυρόπουλος. Ξέρεις, ξεκίνησα από το ΣΥΣΕ γιατί τότε ο Τζιμπρίλ ΣΥΣΕ ήταν ο μεγάλος στάρ ανάμεσα στους σημαντικούς παίκτες. Θα φτάσω εκεί. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, είχαμε Λουίς Γκαρσία. Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ και τα σχετικά. Γκοβού. Δηλαδή και ο Σίδνεϊ μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, προσωπικά προβλήματα, αλλά το να τον βλέπεις στα ποδητήρια σου δίνει πολλά πράγματα. Λέτο, ο Τζιμπρίλ που ήξερες ότι θα του τη δώσω και με ένα άγγιγμα θα τη βάλει μέσα. Εντάξει, φάγαμε ψωμάκι. Εκείνη η ομάδα, υποθετικό το ερώτημα, εκείνη η ομάδα, αν δεν διαλυόντουσαν διοικητικά, ναι. Αν δεν τα σπάγαν διοικητικά μάλλον, ναι. Τι μπορούσε να κάνει κατά τη γνώμη σου? Εντάξει, δεν είναι μόνο η διάλυση η διοικητική, είναι και το τι θα γινόταν από πλευράς μετά ξανά ενίσχυσης, πώς θα κρατούσαν αυτή την ομάδα, τι πινελιές θα βάζανε. Αλλά νομίζω ότι, θα το πω έτσι, ήταν μια ομάδα που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, με καλή πορεία στην Ευρώπη, όπως κάναμε δύο καλές πορείες στην Ευρώπη. Τη μία κιόλας τη σταματήσαμε λόγω του πρωταθλήματος, για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όταν λες σταματήσατε, δεν δώσατε το βάρος που έπρεπε. Μπράβο. Και στην ΑΕΚ έγινε αυτό. Θα φτάσω. Και στην ΑΕΚ έγινε αυτό. Άλλο ποδόσφαιρο όμως, έτσι. Τώρα μιλάμε τώρα. Ομάδες τώρα και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός εκείνη τα χρόνια πολύ δυνατές. Βεβαίως. Πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή από εκείνη την περίοδο μέχρι φέτος, κάθε χρόνο πέφτει το επίπεδο. Λοιπόν, όχι, εκείνη η ομάδα είχε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με ποιον είχες καλύτερη σχέση από εκείνη την ομάδα του Παναθηναϊκού? Ένας είναι, ο αρχηγός της καρδιάς μου είναι ένας. Ο κολλητός σου. Μιλάμε για τον Γιώργο Καραγκούνη, φυσικά. Πότε γίνατε, πότε κολλήσατε τόσο πολύ? Ο Γιώργος με πήρε δύο μήνες μετά που ήρθα στο Παναθηναϊκό, ένα βράδυ, δύο μήνες μετά που υπέγραψα και μου λέει: έλα από το σπίτι. Λέω: και εμένα, θα σου πω έτσι και λίγο να γελάσουμε, γιατί μου αρέσουν και αυτά. Ναι. Λέω, Βάσιο, μας πήρε λέει, ο Γιώργος να πάμε το σπίτι, ντύσου καλά. Έβαλα εγώ το κοστούμι μου, το τέτοιο. Πήγα εκεί στον Γιώργο, τον είδαμε το σερτσάκι μέσα στο σπίτι. Σαν να λέει τι γίνεται. Κατάλαβες τώρα πώς τους βλέπαμε όμως εμείς αυτά τα παιδιά. Και εγώ που είμαι έτσι λίγο πιο συναισθηματικός πάνω στο ποδόσφαιρο, έχω τρέλα γιατί έχω μεγαλώσει με παιδιά της γενιάς του Γιώργου. Καραγκούνης έλεγε ότι έχεις τόσο ταλέντο που μπορεί να γίνεις ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει. Ναι, αλλά λάτρευε το ταλέντο σου. Ναι, αλλά πιστεύω ότι και εγώ δεν το εκμεταλλεύτηκα, γιατί είναι αυτό. Έβλεπα κάποιον μία μέσα, μία έξω. Ξενέρωνα. Γιατί μου έκανε κακό το ότι εγώ ήξερα ποιος είμαι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Μήπως ήσουν και περισσότερο εγωιστής. Υπάρχει μια αντίληψη σε πολλοί κόσμο ότι καλός ο Λάζαρος, αλλά μιλάει πολύ ρε παιδί μου και τσακώνεται συχνά. Και γιατί όταν τις περισσότερες φορές αυτά που λέω βγαίνουν μετά. Με τον Νιόμπλια, ποια ήταν η σχέση σου? Τον Όμπια τον είχα από την Εθνική Νέων, εξαιρετική σχέση από τότε. Είχα χαρεί πάρα πολύ όταν ήρθε στην ομάδα. Είχε δύσκολο έργο φυσικά να διαχειριστεί όλες αυτές τις προσωπικότητες. Στο τέλος κερδίσαμε πολλά μαζί. Η επόμενη χρονιά
δεν κάθισε, να το πω έτσι. Υπήρχαν και προβλήματα τραυματισμών πάρα πολλά. Το δικό σου εκεί θα πήγαινε. Το 11 βιώνεις για πρώτη φορά μεγάλο τραυματισμό το χειρουργείο, έτσι, του χιαστούς. Ναι. Όχι. Εγώ, το πρώτο μου χειρουργείο είναι στον Αστράγαλο. Α. Το πρώτο μου χειρουργείο είναι στον Αστράγαλο. Χάνω την προετοιμασία. Θυμάμαι κιόλας ότι τότε είχαν έρθει όλα τα παιδιά από την πολύ καλή χρονιά που είχαμε κάνει και από το Μουντιάλ. Υπήρχαν προβλήματα στην προετοιμασία και στην ουσία το πληρώσαμε αυτό εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο που μείναμε αρκετά νωρίς μακριά από τον τίτλο. Λαζάρη, μου είπες νωρίτερα ότι το Παναθηναϊκός τότε είχε μια ομάδα που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, θα είχε μια πάρα πολύ ακριβή ομάδα. Ναι. Με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Είναι ομάδες... Εντάξει, πληρώθηκαν υπεραξίες. Θα το πω στα ίσια. Πληρώθηκαν υπεραξίες. Δεν πληρώθηκαν. Προφανώς. Προφανώς. Ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαφορετική διαχείριση, καλύτερη διαχείριση, ναι, λες ναι. εκεί. Και συν για μένα ότι δεν χρειάζεται μια ομάδα να έχει 22 εισάξιους ποδοσφαιριστές. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι τη ΣΑΕΚ. Όταν πήρε το πρωτάθλημα. Κατάλαβα. Πες μου, όντως έχεις τρέλα με το μαλλί. Μεγαλώνει, το κουρεύεις, ξαναμεγαλώνει, αλλάζει. Έχεις πει τρίχες είναι. Ναι, ναι. Ναι, για αυτές τις τρίχες όμως, τσακώθηκες με κόσμο. Τσακώθηκα με κόσμο, δεν τσακώθηκα με κόσμο. Τσατιζόμουν όταν μου λέγανε ότι τι πρέπει να κάνω εγώ. Από πού ξεκίνησε αυτό στον Παναθηναϊκό, από πού ξεκίνησε η ιστορία με το μαλλί. Εντάξει. Από το δικό μου περίγυρο ξεκίνησε. Δηλαδή. Κουρέψου, κάνε, ράνε. Δεν είναι ωραία, γίνε όπως πριν, βάλτα. Αφήστε με στην ησυχία μου στο μεταξύ εγώ. Περίγυρο φιλικό ή ποδοσφαιρικό. Περίγυρο φιλικό, φιλικό. Ναι. Φιλικό. Και πώς πέρασε αυτό στο. Στη συνέχεια, σε μερίδα του κόσμου. Εντάξει, ακουγόταν κιόλας και καλά ότι ασχολούμαι μόνο με το μαλλί μου. Άντε, βγάλε άκρη. Δηλαδή, αν ασχολούμαι με αυτό το μαλλί μου, σε τσάτιζες, θα έφτανα μέχρι τώρα. Προφανώς όχι. Εντάξει, ναι, τσατιζόμουν. Γιατί εγώ ζούσα μόνο για το ποδόσφαιρο. Τι έγινε πριν εκείνο το μάθημα με την Ξάνθη και μετά έγινε πύραυλος. Τι είχε συμβεί. Δεν μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι για να αντιδράσει με τον τρόπο που αντιδράσει. Όλα αυτά λίγο πιο έντονα. Τα διάβαζε, τα γράφανε. Μου τα λέγανε. Ναι. Και προσωπικά. Τα άκουσα και λίγο εκεί στο ζέσταμα με την Ξάνθη. Άντε ρε, σου λένε όλοι έτσι, κάντο και ζεάω. Ξέσπασα κιόλας γιατί ήταν ένα μάτσο πολύ κρίσιμο. Κάτσα να βάλω και το κορδελάκι τώρα που μιλάμε. Χάναμε 0-1. Πολύ κρίσιμο μάτσο. Και ξέσπασα, εντάξει. Τι έγινε μετά. Δεν το είπα στην κάμερα. Δεν ήξερα καν ότι εκείνη τη στιγμή είναι η κάμερα κολλημένη σε μένα. Έτσι μου βγήκε. Τι έγινε μετά από αυτό, είχες θέματα, είχες αντιδράσεις. Άκουσα ότι παραλίγο να υπάρξουν αντιδράσεις, ναι, αλλά δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί εγώ ήξερα ότι δεν ήθελα να θίξω και δεν έθιξα κανέναν. Μάλιστα. Όταν διαλύθηκε η πολυμετοχικότητα, ανησύχησες για την πορεία της δικής σου καριέρας και της παρουσίας στον Παναθηναϊκό. Για τη δική μου καριέρα όχι, γιατί εντάξει, έλεγα ότι θα πάω σε άλλη ομάδα. Πραγματικά. Δηλαδή τελείωσε επαγγελματικά και ψυχρά. Το ότι δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει και πότε θα γίνει αυτό, ναι. Δηλαδή υπήρχε διάστημα που είχα μείνει απλήρωτος 6-7 μήνες. Και φυσικά σαν Έλληνες και σαν αυτά δεν βγάζαμε την κουβέντα. Το 11. Ναι, το 11. Από το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Με κάτι έναντι και κάποιες φορές και καθόλου. Όπως και όταν έφυγα, τη χρονιά που έφυγα, ήμουν απλήρωτος 6 μήνες. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να σταθούμε λίγο στο Ζεσουάλτο Φερέρα. Έχεις πει τα καλύτερα λόγια. Ναι, στη φιλοσοφία τη δικιά μου, στο πώς να παίζει το ποδόσφαιρο, με γρήγορες μεταβιβάσεις, με κοντρόλ τα οποία θα σε βγάλουν σε θέση ισχύως, με αλλαγές πλευρών, εννοώ ας πούμε η μπάλα να πηγαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη γρήγορα για να βρεις την υπεραριθμία ή το κενό ανάμεσα, γιατί εντάξει, ούτε στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα τρεις μετατοπίσεις χωρίς να σου ανοίξει χώρο. Η φιλοσοφία η δικιά του ήταν πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ και το ευχαριστιόμουν. Ευχαριστιόμουν τις προπονήσεις. Νομίζω ότι είχα και τα καλύτερα νούμερα με τον κύριο Φερέιρα. Ήταν ο μόνος που δεν προσπάθησε να σε βάλει σε καλούπι, γιατί θυμάμαι και άλλη μια ατάκα. Ναι. Ότι οι προπονητές στον Παναθηναϊκό προσπαθούσαν όλοι να με βάλουν σε καλούπι. Μου έλεγε ότι κάτι μείνει στη γραμμή. Τι να κάνω εγώ στη γραμμή, δηλαδή.
εκεί πού να σου λέγε να πας. Δηλαδή, ήθελες τακτικά, δεν έπρεπε, ένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει τακτικά να τα βλέπεις να πλέον τα εξτρέμ να μένουν στη γραμμή. Όχι, αλλά τότε είναι μια άλλη περίοδος. Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια, 9. Ναι, εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου ότι ένα από τα προσόντα που έχω είναι ότι διαβάζω το παιχνίδι και βρίσκω το χώρο για να πάω να ζητήσω την μπάλα. Άρα, επί της ουσίας μου λες ότι καλό είναι ο προπονητής. Ναι, μεν να σου λέει 10 πράγματα, αλλά να σε αφήνει να βγάζει και το ταλέντο. Θα σου πει 3-4 πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει όλο το 90 λεπτό. Mm-hmm. Και άμα δεν βγει το ταλέντο. Δηλαδή, δεν το χάλαγε τον Τεκάτε, α πούμε, όπω πήρα την μπάλα σε ποιο μάτσα που είχαμε κερδίσει και είχα βάλει γκολ. Και δεν έκανα αυτό που έλεγε, αλλά βάλαμε γκολ και κερδίσαμε. Mm-hmm. Πήγε σπίτι του στεναχωρημένο. Προφανώ όχι. Ξέρω εγώ. Εγώ θα πήγαινα σπίτι στεναχωρημένος αν έκανα αυτά που μου ζήταγε. Ναι, αλλά απ' την άλλη θα σου πει ο προπονητής. Δηλαδή, τι είναι το ποδόσφαιρο, ρε Βασίλη? Εσύ πες μου. Εσύ το έχεις σημνήσει. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι ενστίκτου. Ναι, είναι και ένα παιχνίδι στρατηγικής και τακτικής. Σίγουρα. Αλλά τη διαφορά μπροστά την κάνει η ποιότητα και το ενστίκτο, ο τρόπος σκέψης. Αυτό δεν μεταλαμπαδεύεται. Άρα δεν έχεις καλούπο τίποτε. Όσες φορές έγινε, είχα κακές χρονιές. Μάλιστα. Όταν ήταν να γυρίσεις από την Ιταλία, ναι. Μίλησες καθόλου με τον Παναθηναϊκό? Γιατί γελάς? Γυρίζα από την Ιταλία ελεύθερος. Ναι. Ελεύθερος. Δηλαδή είχα πάει δανεικό σε Σαμπτόρια από τη Βερόνα και η Βερόνα έπαιξε κατηγορία. Άλλο μάτι αυτή. Εκεί να δεις πώς λες εσύ που μιλάω εγώ και αυτός τα ξέρει όλα. Και τους έλεγα εγώ θα πέσετε. Mm-hmm. Δεν το λέω στον κόσμο για να το παίξω ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει. Όπως είπα και πριν, εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω. Ναι, ξέρεις και τι έχεις κάνει. Μιλάνε πράξεις. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που ξέρω εγώ ποιος είμαι, δεν με ενδιαφέρει. Και αυτά που λέω. Λοιπόν, και δεν θέλω να παίξω στη Β' Εθνική. Δεν πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά μου και το ταλέντο μου είναι για τη Β' Εθνική. Mm-hmm. Και μου έχει λείψει πολύ από την Ιταλία το γεγονός. Πριν πάμε στην Ιταλία. Όχι, θα σου πω. Μου έχει λείψει πολύ. Η ευθύνη μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ έψαχνα εκεί τη στιγμή μια ομάδα από την οποία θα εκτελώ και τα out. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις? Απολύτως. Το μόνο που δεν μπορεί να σου χρεώσει κάποιος είναι ότι έφευγες μακριά από την ευθύνη. Αντίθετα, έτρεχες να την αγκαλιάσεις την ευθύνη στις ομάδες που έπαιζες. Με τον κίνδυνο να εκτεθώ. Ακριβώς. Στον κόσμο, δηλαδή, ξέρεις, άμα δεν σου βγει μια μέρα, να ακούσεις και αυτά που πρέπει να που ακούγονται. Που ακούγονται συνήθως. Τα οποία έχουν λείψει. Λοιπόν, μιλάω με τον Παναθηναϊκό. Ένα μήνα, 1,5 μήνα πριν κλείσω την ΑΕΚ. Με ποιον? Ο μάνατζερ μου. Δεν ήρθα εγώ σε προσωπική επαφή. Εσύ με τον κύριο Αλαφούζο μίλησες καθόλου? Όχι. 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 Ξέρουν όμως την πεποίθησή μου από τον μάνατζερ μου ότι θέλω να γυρίσω. Α, ήταν προτεραιότητά σου, Παναθηναϊκός? Όχι, όχι, δεν ήταν προτεραιότητά μου. Έψαχνα μια μεγάλη ομάδα στην οποία θα μπω και θα γίνω ηγέτης από την πρώτη στιγμή. Μου λείψε στην Ιταλία αυτό. Ναι. Μου λείψε. Το έκανα στα 23 μου. Όπως λέμε πριν τον Παναθηναϊκό που λες τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ναι, και, ναι. Και με τι προσωπικότητες μέσα. Σωστά. Λοιπόν, μιλάει λοιπόν ο μάνατζέρ σου με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και όπως λέω, η Βερόνα είναι στη β' κατηγορία και απλά δεν θέλουν να πληρώσουν το συμβόλαιό μου. Και λέω εγώ ευκαιρία να φύγω. Mm-hmm. Και εγώ δεν θέλω να παίξω. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πληρώνει 0 ευρώ για μένα. 0 ευρώ. Από την ιστορία ξέρω ότι τις μεταγραφές τότε που τις έκανε ο κύριος Τραματζόνη έχει πει ότι όχι ρε παιδιά, λέει, η Βερόνα θέλει λεφτά. Ποια λεφτά θέλει η Βερόνα? Δεν σήκωσαν το τηλέφωνο να σε πάρουν εσένα? Όχι. Ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος ούτε κανείς? Όχι. Η Βερόνα θέλει λεφτά. Ρε παιδιά, δεν θέλει η Βερόνα λεφτά. Έχω ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο για τη Β' Εθνική. Και δεν θέλω κι εγώ να παίξω και έχουμε έρθει σε συμφωνία την προηγούμενη. Φύσας, τίποτα κανένας. Από την προηγούμενη χρονιά, στην οποία έχω πάει δανεικό στη Σαμπτόρια, ότι θα φύγω. Μάλιστα θυμάμαι, δεν με δώσανε στην Αταλάντα. Δηλαδή μου λες ότι το 16 καλοκαίρι. Το 16 το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα να πάρει ελεύθερο τον Χρυστοδουλόπουλο, ναι. Και δεν τον πήρε. Ναι, γιατί έλεγε ο Στραματζόνη ότι θέλει λεφτά. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Έχω ακούσει πολλά. Όπως έχουν ακούσει όλοι. Δηλαδή, μην πούμε κάτι. Τι έχεις ακούσει? Μην πούμε κάτι το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ σε εμάς. Δεν θέλω να πω κάτι. Τι ήθελε λουλούδια να το πας? Μπορεί να ήθελε λουλούδια, ναι. Ένα 30 φυλάκι, ξέρω εγώ. Μεγαλώνοντας είδα κι άλλα πάνω σε αυτά τα θέματα. Πιο μικρός δεν τα είχα. Μεγαλώνοντας και μετά κι άλλο ή πιο πριν? Όχι, να μου τα πεις αυτά τα άλλα που είδες. Ό,τι μπορείς να μου πεις, να μου το πεις. Όχι, είσαι στο Παναθηναϊκό. Μεγαλώνοντας πάνω στο ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Εντάξει, τι έχεις πέσει άνθρωπο δηλαδή που σου ζήταγε λεφτά για όχι, να κάνει κάτι? Όχι, δεν μου ζήταγε εμένα λεφτά, αλλά έχω καταλάβει ποιος πρέπει να σμπρωχτεί και ποιος όχι. Μάλιστα.
Θέλω να λέω ψέματα. Να... Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Να λέω αυτά που νιώθω. Λοιπόν, και χαλάει η δουλειά από αυτό το λόγο. Δεν θέλει, λέει, όχι, λέει, δεν έχουμε budget για το Λάζαρο και τα σχετικά. Μάλιστα. Τώρα, τον περασμένο Ιανουάριο. Περίμενε. Α, συγγνώμη, έχεις κι άλλο. Την ημέρα που κλείνω στην ΑΕΚ, το πρώτο βράδυ, κάτι δεν έχουμε βρει. Μια λεπτομέρεια. Και μπαίνει στη μέση ο Παναϊκός, πάλι. Πριν την ΑΕΚ. Μια μέρα πριν υπογράψει την ΑΕΚ. Και τελικά, από ό,τι μου μεταφέρανε, και νομίζω ότι πάντα μου λένε την αλήθεια, ότι επειδή κατέβηκα για την ΑΕΚ, δεν θέλανε να μπλεχτούν και να ξεκινήσουν κάποιο πόλεμο, ότι κλέβουμε τον παίχτη και τα σχετικά. Μάλιστα. Γιατί εγώ δεν διάλεγα ομάδα με την έννοια πάω ΑΕΚ. Ήθελε να πας σε μια μεγάλη ομάδα να γίνεις ηγέτης. Μπράβο. Μπράβο. Ξεκάθαρο. Στην ουσία, αυτό όλο που έγινε μου βγήκε σε καλό. Εννοείται. Με αυτό που συνέβη στην ΑΕΚ μετά, βεβαίως, πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά θα το πω. Θα το πω και ας το πάρουν όλος ο κόσμος σαν αλαζονία και σαν οτιδήποτε. Θα ήταν διαφορετική η ιστορία της ΑΕΚ και διαφορετική η ιστορία του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Με βάση την κατάσταση που βρισκόμουν εγώ την αγωνιστική. Και ο Παναθηναϊκός, την πρώτη μου χρονιά στην ΑΕΚ, αν θυμάστε καλά, όταν παίξαμε σε αυτό το γήπεδο και χάσαμε 2-3, έχω βγει και έχω πει ότι έχω τρομάξει με την απόδοση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, με εμένα. Τι θα γινόταν, θα ήταν διαφορετική η ομάδα ή όχι, η ΑΕΚ θα ήταν διαφορετική ή όχι. Καμιά φορά οι λεπτομέρειες... Γράφουν ιστορία. Περασμένο Ιανουάριο, είσαι στον Ατρόμητο. Ναι. Κάτι πήρε τα αυτή μας, ότι υπήρξε συζήτηση, υπήρξε προσέγγιση, σε κόψε ο Μπολονί. Έτσι ξέρω, ναι. Α, ναι, έχει γίνει δηλαδή κουβέντα. Έτσι και με ποια αιτιολογία σε κόψε ο Μπολονί. Δεν γνωρίζω, ενώ στην αρχή μου μεταφέρανε πάλι, γιατί σας λέω ότι μήπως εγώ δεν έκανες καλή άμυνα. Δεν ξέρω, αλλά εχθές που σου είπα ήμουνα με το Μακέντα και για ένα καφέ, ναι, και μου λέει ότι μας έλεγε, λέει ο Μπόλον, λέει τι έξυπνος παίκτης είναι ο Λάζαρος, να τον προσέχουμε και τέτοια. Ένα γκολ θυμάμαι εκεί στη γωνία και μετά δεν ξέρω στο τον Ιανουάριο. Μετά αυτό έγινε τον Νοέμβριο, τον Ιανουάριο τι άλλαξε και δεν ήμουν καλός, δεν ξέρω. Τι άλλο σου είπε ο Μακέντα και τον Μπόλον? Speechless, έμεινε speechless, δεν χρειάζονταν να δει κάτι άλλο. Μόνο άμα έβλεπε το πρόσωπό του, ζωγραφιζόταν όλοι. Πες μου κάτι, στεναχωριέσαι όπως βλέπεις τον Παναθηναϊκό? Γιατί έχεις περάσει πολύ όμορφα χρόνια. Θα σου πω κάτι, θα σου το πω διαφορετικά. Έχω περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Έχω δεθεί με όλες τις μεγάλες ομάδες. Θέλω, το όνειρό μου είναι. Θα φτάσω στην ερώτηση για να σου απαντήσω. Mm-hmm. Αλλά θα σου πω κάτι. Το όνειρό μου, ξέρεις ποιο είναι? Με βάση το ότι στις περισσότερες ομάδες έχω πετύχει, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η ιστορία, το όνειρό μου είναι να μπορώ να πηγαίνω σε κάθε γήπεδο με το γιο μου χέρι-χέρι, να του δείξω πού έχει παίξει ο πατέρας του και να διαλέξει μόνος του αν θέλει να ακολουθήσει κάτι, αν θέλει να ακολουθήσει μια ομάδα, και φυσικά να του μεταλαμπαδεύσω την ενέργεια που έχει το ποδόσφαιρο, το ήθος και το σωστό τρόπο παιχνιδιού. Έτσι, αυτό πλέον είναι το όνειρό μου. Είμαι περίεργος γιατί ξεκινάς από εκεί για να φτάσεις στο Παναθηναϊκό. Θα φτάσω στο Παναθηναϊκό. Κάθε ομάδα που έπαιξα, που περνάει μια περίοδο κρίσης ή κάποια κακά αποτελέσματα, με πονάει. Ειδικά τώρα που ήμουνα σε μια ομάδα που δεν έκανα πρωταθλητισμό και τα έβλεπα τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Τσατίστηκα στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού που δεν βγήκε στην Ευρώπη. Ειδικά σε αυτό με την Τρίπολη. Στο 2-2 λες. Τσατίστηκα. Ναι. Στο λέω, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, ό,τι ομάδα και να είναι, ότι... Σου πέρναγε από το μυαλό, ρε, να ήμουν εκεί εκείνη την ώρα, σου έχει περάσει από το μυαλό. Να καταλάβει ο κόσμος ότι ό,τι ομάδα και να είναι, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, ότι εγώ έχω βιώματα. Οπότε να μου δώσει ένα ελαφρυντικό, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι ΑΕΚ, ότι εγώ έφαγα ψωμί από αυτό το πράγμα. Και στο λέω τώρα και ανατριχιάζω πραγματικά, είναι η καριέρα μου, είναι η ζωή μου. Οπότε τσατίστηκα που την είδα την ομάδα έτσι. Ναι, στεναχωριέμαι. Στεναχωριόμουν με την ΑΕΚ μέσα στη χρονιά που πήγαινε έτσι. Χαιρόμουν βέβαια με τον Ολυμπιακό. Λογικό είναι. Θα φτάσουμε εκεί. Κατάλαβες. Στεναχωριόμουν που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός των τελευταίων χρόνων. Χαιρόμουν όμως με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό λέω, να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα.
Συγγνώμη, είναι η μοναδικότητα αυτού του πράγματος που έχω κάνει. Ακριβώς, τέσσερις μεγάλες ομάδες. Οπότε θέλω, το ξαναλέω, να το καταλάβει ο κόσμος αυτό που λέω. Πάμε λίγο στην Ιταλία. Και ας πούμε, στο θέμα ας πούμε, που είπα με την ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, πήρα τηλέφωνο μετά το μάτς. Εκείνο το τελικό. Και λέω, καλά, μετά τι το κάνετε. Ποιο παιχνίδι. Φίλους μου που είναι κοντά στην ομάδα. Μετά από ποιο παιχνίδι. Την Τρίπολη. Το 2-2. Ναι, τι κάνετε. Με ποιο μίλησε. Με φίλους που είναι κοντά στην ομάδα, δεν χρειάζεται να πούμε. Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς μίλαγα πολύ με τον Ανδρέα, τον Δημάτο, στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Το λέω και δεν ξέρω τώρα άμα κάνω καλό ή κακό, εντάξει, ο Ανδρέας είναι ψυχούλα. Ρε Ανδρέα, τι γίνεται εκεί. Τελευταία φορά, να καταλάβει ο κόσμος τη μοναδικότητα του πράγματος. Ωραία. Πάμε Ιταλία. Ναι. Όταν φεύγεις από τον Παναθηναϊκό, χαρίζεις και λεφτά. Παραπάνω από τα μισά. Πόσα ήταν, πάνω από 100.000. Ναι. Αυτό γιατί τότε, δεν να μπορούσε... Τότε να πω έτσι άλλη μια πίκρα. Ναι. Για τον κόσμο που έτσι λίγο καμιά φορά μια μικρή μερίδα. Τότε δεν ήμουν φραγκοφωνιάς. Έχεις χαρακτηριστεί φραγκοφωνιάς. Δεν ξέρω. Τότε δεν ήμουν φραγκοφωνιάς. Όταν γύρισα από την Ιταλία και άφησα 3 δραχμές για να πάρω μία, δεν ήμουν φραγκοφωνιάς. Σε συμβούλεψε ο Γιώργος Καραγκούνης να πας στο εξωτερικό. Γιατί ο Γιώργος όχι μόνο. Ναι, με συμβούλεψε ο Γιώργος να πάω στο εξωτερικό. Με συμβούλεψε ο Γιώργος να πάω στο εξωτερικό και αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιώργος. Ναι, όχι, σίγουρα δεν κάνω λάθος. Ο Γιώργος ήταν τότε στη Φούλαμ όταν εγώ πήγα στην Πολώνια. Mm-hmm. Όπως θα σου πω κάτι, ότι κανένας από το περιβάλλον μου δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα. Μόνο εγώ ήθελα να γυρίσει στην Ελλάδα. Μπολόνια, Βερόνα, Σαμπτόρια. Πού καλύτερα, πού το ευχαριστήθηκες. Από πλευράς ποδοσφαίρου, παρόλο που δεν είχαμε πιάσει τον στόχο μας σαν ομάδα, το ευχαριστήθηκα στην Πολώνια και στη Σαμπτόρια. Σαμπτόρια είχα τρομερούς συμπαίκτες. Δηλαδή μετά τον Παναθηναϊκό ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα. Μια ομάδα mm-hmm. που στην Ελλάδα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα με. Τι να λέμε τώρα, με κλειστά τα μάτια. Σίγουρα σε ανέβασε επίπεδο ποδοσφαιρικά όλο αυτό το πέρασμα. Έτσι. Σε έκανε άλλο ποδοσφαιριστή. Όταν την τελευταία μου χρονιά στη Σαμπτόρια, παρόλο που είχαμε παιχταράδες, δεν είχα το χρόνο συμμετοχής που ήθελα. Είχα ξεκινήσει και με 2 τραυματισμούς για τη χρονιά. Έφαγα πολύ δυνατή σφαλιάρα. Και απαντάω στην ερώτησή σου. Αυτό ήταν που με έκανε να γυρίσω και να θέλω να γίνω ηγέτης. Και αυτό ήταν που με έκανε καλύτερο ποδοσφαιριστή. Πες μου, γιατί είπα ναι. Τέρμα. Τέρμα. Θα ασχοληθείς μόνο με αυτό το πράγμα που γίνεται στις 4 γραμμές. Τέρμα. Και όταν γύρισες, ήσουν στην καλύτερη ηλικία, 29,5 χρονών. Ναι. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την ιστορία με το Μοντέλα και τα πνεύματα. Δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι με το Μοντέλα. Με το Μοντέλα δεν είναι, στη Βερόνα. Με ποιον όχι, είναι. Όχι, είναι. Το ίδιο είναι. Είναι με τον Πιόλι. Για λέγε. Στην Πολώνια. Για λέγε. Μια μέρα στην προπόνηση είχαμε χάσει 2 παιχνίδια συνεχόμενα, 3 δεν θυμάμαι. Και βλέπω βγάζουν κάτι ντουλάπες έξω, φέρουν κάτι ξύλα, κάτι κομμάτια εφημερίδας. Τι κάνετε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέει τίποτα, λέει κάτι ετοιμάζουμε. Τι ετοιμάζετε. Ξαφνικά βλέπω όλη την ομάδα γύρω από τα ξύλα και μέσα στα αποδυτήρια τώρα αυτά. Και τα κομμάτια των εφημερίδων, χαρτιά και τέτοια, να βάζουν φωτιά και να χορεύουν γύρω-γύρω. Χόρεψα κι εγώ και λέω γιατί το κάνουμε αυτό. Λέει για να διώξουμε τα κακά τα πνεύματα, λέει. Δεν ξέρω σε ποια χώρα ήμουν εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να πω για να μην φανεί ρατσιστικό. Ναι. Και μετά από λίγο δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και βγαίνω από τα αποδυτήρια και με βλέπει ο Πιόλι και μου λέει γιατί δεν είσαι με τους συμπαίκτες σου. Από τα 10 μάτς που έκατσε έπαιξα τα 3. Δηλαδή δεν έπαιξα για αυτό το λόγο. Γιατί και καλά δεν έδιωχνες τα κακά πνεύματα. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να τα έφερνα εγώ γι' αυτό να είναι. Στην Ελλάδα έχεις αντιμετωπίσει στις ομάδες που πήγες κάτι όχι τόσο περίεργο, φαντάζομαι θα το ξέραμε. Οι δικές μας οι μεγάλες ομάδες από τύπου Μπολόνια, Βερόνα, Σαμπτόρια και τα σχετικά είναι έτη φωτός μπροστά. Ναι. Έτη φωτός. Θυμήσε δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Πριν φύγεις από τον Παναθηναϊκό, ποιον είχες προπονητή πριν φύγεις από τον Παναθηναϊκό. Έφυγα με τον με το Φάμπρι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν συμμετείχα. Περίμενε. Πρέπει να μας πεις αν ισχύουν αυτές τις ιστορίες ότι μιλούσε για λιοντάρια, για λιονταρίνες. Ισχύουν. Ναι. Ισχύουν. Μάλιστα, εγώ επειδή ξέρανε ότι θα φύγω, δεν μου έκανε αρχική προσέγγιση. Και μόλις με είδε σε 2 προπονήσεις, λέει αυτόν γιατί δεν τον έχουμε. Και η πρώτη του κουβέντα, μόλις ήρθε σε μένα, ήταν τι ζώδιο είσαι.
Εντάξει, γίνονται αυτά. Εσύ όταν τον είδες, τι κατάλαβες, τι πίστεψες? Τίποτα, τίποτα. Είχα το μυαλό μου να τελειώσει μια κατάσταση που εκείνη την περίοδο δεν ήταν καλή ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και να συνεχίσω την εξέλιξή μου σαν ποδοσφαιριστής. Πριν πάμε στην ΑΕΚ, Λάζαρε, τελευταίο ερώτημα για την Ιταλία. Θέλησες να γυρίσεις στην καλύτερη σου ποδοσφαιρική ηλικία, γιατί πλέον αποφάσισες ότι το ποδόσφαιρο θα το δω διαφορετικά και θα γυρίσω να ηγηθώ, ή γιατί είχαν κουράσει και τρία χρόνια, 3,5 στο εξωτερικό? Όχι, όχι. Η γυναίκα μου έκλαιγε που γυρίσαμε από το εξωτερικό. Α, ναι. Έκλαιγε. Πέρναγα ωραία εκεί που ήμουνα. Είχα κάνει φίλους, είχα κάνει παρέες. Δεν ένιωθα σε καμία περίπτωση μοναξιά ή οτιδήποτε στο εξωτερικό. Πέρναγα πολύ ωραία. Ο μόνος λόγος που γύρισα ήταν ποδοσφαιρικός. Και γι' αυτό σου λέω ότι και πριν ότι δεν ήθελα να διαλέξω ομάδα, παρόλο που κόλλησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα το οποίο έγινε με την ΑΕΚ. Ο μόνος λόγος που ήθελα να γυρίσω ήταν να χτυπάω μέχρι και τα out. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να δούμε πώς ο Λάζαρος χτυπούσε τα out, χτυπούσε τα foul και έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Γράφεις τη δική σου ιστορία με πρωτότυπα στοιχήματα και live streaming. Ακόμα καλύτερο cash out και καθημερινές προσφορές έκπληξη. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Καλοκαίρι του 2016 αποφασίζεις να γυρίσεις στην Ελλάδα. Πρωτού πάμε στην ΑΕΚ, γιατί από αυτή εδώ τη φυσούνα όταν έβγαινες έκανες πράγματα και θάματα εκείνη τη σεζόν. Θέλω να σε ρωτήσω, τι σου έλεγαν για το Στραματσόν στην Ιταλία? Όχι τα καλύτερα. Τώρα είσαι διπλωμάτης πολύ, όχι τα καλύτερα. Ναι, είμαι διπλωμάτης. Μήπως άκουγες τα χειρότερα? Θα επιμείνω και θα σου πω ότι δεν μου λέγαν τα καλύτερα. Ωραία. Συζητάμε να ζήσουμε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δεν βρίσκεται άκρη. Πώς προκύπτει η άκρη στη ζωή σου? Αν δεν κάνω λάθος, με έχει ζητήσει ο κύριος Κετσπάγια από τον Ιούλιο. Mm-hmm. Απλά δεν ξέρω αν υπήρχε θέση και χώρος για μένα, με ποια έννοια. Ότι είχε η ΑΕΚ ένα ρόστερ. Και στην ουσία το ενδιαφέρον τους το δείξανε μόλις έφυγε ο ένας παίκτης που είχαν για να πάει στο Ντουμπάι. Ο Μπαρμπόσα. Ή ο Μπαρμπόσα ή ο Βάργας, νομίζω ο Μπαρμπόσα. Ο Μπαρμπόσα, νομίζω. Και από τη στιγμή που έφυγε εξτρέμ, ψάχνανε εξτρέμ. Και εντάξει, έχουν περάσει τα σκηνικά ότι γυρνάω κάνω ράνο, είχα κάνει focus και εγώ ότι θέλω να γυρίσω στην ΑΕΚ. Κάτι μου βγάζε. Mm-hmm. Ότι σου λέω, δεν ήθελε κανένας στην οικογένειά μου να γυρίσω. Κανένας. Μίλησε με τον Μελισανίδη τότε? Ναι, μίλησα στο τηλέφωνο, γιατί αυτή ήταν και η συμβουλή από γύρω-γύρω από την ομάδα, ότι ναι, εμείς σε θέλουμε, αλλά πάρ τον τηλέφωνο να του πεις τι έχεις στο μυαλό σου. Και τον πήρα τηλέφωνο, ναι, για να του πω τι έχω στο μυαλό μου. Άκουσες καμιά από τις ωραίες ατάκες τότε? Όχι ακόμη. Όχι, ναι. Όχι ακόμη. Για θα πάμε μετά και στις ατάκες. Εντάξει, πάντα έχει. Σου είπα από πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι με μια λέξη. Περνάει η εποχή του Κετσπάγια, περνάει η εποχή του Μωράης. Όχι. Και έρχομαι τον Αύγουστο. Ωραία, αυτό. Ναι, ξεκίνα το εσύ από την αρχή. Τι θες να μάθεις? Θέλω να μάθω καταρχάς πώς ήταν αυτό το καινούριο περιβάλλον, η προσαρμογή από Ιταλία-Ελλάδα. 3,5 χρόνια μετά, ναι. Με άλλες παραστάσεις. Σε μια ομάδα στην οποία πήγαινες για πρώτη φορά. Πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά διαφορετικά. ΑΕΚ η οποία είχε ανέβει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κατηγορία. Υπήρχε η άβρα του κυπέλου. Και επιστρέψει, η άβρα του κυπέλου. Υπήρχε ακριβώς. Η άβρα του κυπέλου, οπότε υπήρχε και η αίσθηση στον κόσμο ότι πάει κάτι καλό να χτιστεί. Mm-hmm. Είχε μια μικρή απογοήτευση λόγω του αποκλεισμού στην Ευρώπη με τη Σεντετιέν. Mm-hmm. Αλλά η δικιά μου μεταγραφή συνέπεσε μαζί με του αμυντικού από την Αγγλία, του Λέσκοτ. Μάλιστα. Οπότε ενθουσιάστηκε λίγο ο κόσμος. Μετά από τις πρώτες μέρες παίξαμε και ένα φιλικό στην Ανόρθωση, όπου είχα μια ασίστ και ένα γκολ.
καταλάβανε ότι και εγώ ήρθα για να βοηθήσω. Κόλλησες γρήγορα στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε αυτό το κολλήσαμε γρήγορα. Mm-hmm. Κολλήσαμε γρήγορα, ναι. Αλλάζουν οι προπονητές, έρχεται ο Μανώλο Χιμένεθ. Δεν θέλω να μείνω σ' άλλους. Έρχεται ο Μανώλο Χιμένεθ. Δεν ξέρω αν είχες προβλήματα με τον Κεσπάγια ή με τον. Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα για την ομάδα τις προηγούμενες τέτοιες. Οπότε νομίζω ότι αν θέλω να είμαι αντικειμενικός, η ιστορία μου και εμένα στην ΑΕΚ ξεκινάει με τον Μανώλο Χιμένεθ. Με τον οποίο είχαμε σχέση λατρείας και κολάσεως. Ωραία, ξεκινάμε από τη λατρεία για να φτάσουμε στην κόλαση. Δηλαδή, λατρεία. Τον είδα προχθές, δεν γινόταν να μην τον αγκαλιάσω. Δεν έχω αγκαλιάσει, δεν αγκαλιάζω κόσμο, δεν δίνω έτσι ένα άγγιγμα. Δεν γινόταν να μην αγκαλιάσω τον Μανώλο. Τον αγαπάω. Είναι να έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην καριέρα μου. Τι προπονητής είναι ο Χιμένεθ? Καλός, κακός, μετριός, τι είναι? Θα χρησιμοποιήσω μια δική του φράση. Είναι αυτός που φοράει τη φόρμα εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει από τον ποδοσφαιριστή του να τα δώσει όλα στο γήπεδο. Έλεγε χαρακτηριστικά, παίξε, φτάσε στο 50, στο 60, στο 70. Δεν μπορείς, θα έρθω να σε βγάλω εγώ έξω από το γήπεδο. Ξέρεις, αυτά μας αρέσαν, μας αρέσουν. Έλεγε, θα πεθάνετε σήμερα στο γήπεδο, θα κερδίσετε και αύριο θα πάτε για καφεδάκι στην Γλυφάδα. Δηλαδή τη χρονιά του πρωταθλήματος έχουμε κάνει, δεν ξέρω, 55 μάτς, έχω πάρει τα πιο πολλά ρεπό στη ζωή μου. είναι κολάσεως γιατί? Κολάσεως γιατί, εντάξει, είχε μια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές αντιγραφή του παιχνιδιού του αντιπάλου. Στο 3-5-2, εγώ είναι ένα σύστημα το οποίο δεν κολλάω πολύ. Τσατιζόμουνα, γιατί χωρίς να θέλω να το πω ότι είναι αλαζονικό ή όχι, θα μου πεις εσύ αν είναι έτσι ή όχι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν εξαρτημένη από μένα εκείνη τη χρονιά. 100%. Δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Ακόμα και αν δεν έβαζα γκολ, ακόμα και αν δεν είχα assist, δηλαδή ο τρόπος που έμπαινα μέσα ή που έπαιζα ήταν μια ταχύτητα πάνω. Βεβαίως είχατε πολύ καλή ομάδα, σιδερένια ομάδα, χαρακτηρίζω εγώ. Είχαμε παίχτες και ομάδα η οποία έπνιγε τον αντίπαλο. Μην φύγουμε λίγο από το Μανώλο. Και αυτό την έχτισε ο Μανώλο. Μην φύγουμε από το Μανώλο. Πάμε λίγο στο κολάσος. Υπήρξε στιγμή που τσακωθήκατε πολύ σκληρά. Σκοτωθήκατε? 2-3 φορές, 4. Ναι. Υπήρχε στιγμή που μου είπε τη Δευτέρα ότι είμαι εκτός ομάδος και την Τετάρτη έπαιζα βασικός. Α, τέτοια κατάσταση. Ναι, δηλαδή το πρωί μαλώσαμε, το απόγευμα πήραμε καφέ μαζί. Υπήρξε περίπτωση που ήθελες να φύγεις κιόλας? Στην προετοιμασία του 17-18, ναι, τσατίστηκα. Τσατίστηκα με γιατί? Κάτι και πήρα το μάνατζερ μου και του λέω δεν ξέρω τι και πώς. Με έχει τρελάνει. Και ήθελες να φύγεις? Ναι, ναι. Και θα σου πω πώς έμεινα. Και ένας από τους ανθρώπους που σέβομαι πιο πολύ από όλους. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο από όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Και ήταν αυτός που με ηρέμησε με μια του κουβέντα. Με έβαλε όχι στη θέση μου, έλεγα εγώ είμαι μόνο για εδώ. Ντούσκο Μπάγεβιτς. Ναι. Το λέω και θέλω να με πάρουν τα ζουμιά. Γιατί, τι έγινε? Παίζαμε φιλικά προετοιμασίας και δύο παιχνίδια δεν ξεκινάω. Και στο δεύτερο κιόλας έπρεπε να πάω να κάνω με τα πιτσιρίκια ζέσταμα εκτός γηπέδου και να μπω να παίξω με την ομάδα που παίζαμε εκεί φιλικό προετοιμάσιο, δεύτερο ημίχρονο με όλα τα πιτσιρίκια. Εγώ όμως, σου είπα, ερχόμουν ήδη από μια καλή χρονιά και ήταν η στιγμή μου. Ήθελες να γίνεις ηγέτης? Το βλέπα ότι αν δεν ήμουν εγώ καλά δεν θα υπήρχε ευρώ και λέω, mm-hmm. Γιατί δεν με βοηθάς για να σε βοηθήσω? Εντάξει, είχα μια αντίδραση τραγική. Τι έκανες? Στο φιλικό εκείνο πρέπει να έχω κάνει σε 45 λεπτά 100 μέτρα και αυτά περπατώντας. Προκλητική, όχι προκλητική. Ή προκλητική? Προκλητική. Τραγική αντίδραση. Και τι σου είπε ο Παγίβιτς? Όχι, ο Μανώλο με φώναξε την άλλη μέρα, μου είπε τα δικά του, του είπα εγώ τα δικά μου. Σκοτωμός. Αλλά ήρθε ο Ντούσκο και μου λέει, ρε Λάζαρε, υπάρχει κάποιος άλλος για δεξιά? Είσαι μόνο εσύ, στο υπογράφο. Με τελείωσε. Με μια κουβέντα, με τελείωση. Μια κουβέντα, με τελείωση. Τότε είχε βγει προς τα έξω ότι όχι, ενδέχεται να φύγεις από την ΑΕΚ? Όλα αυτά ήταν μια-δυο μέρες. Εγώ πήρα τηλέφωνο και λέω φεύγω. Πήρα τηλέφωνο το μάνατζερ μου και λέω φεύγω. Θυμάμαι σε μια κουβέντα που έχουμε κάνει πριν από λίγους μήνες. Μου έλεγες ότι αυτή η ΑΕΚ του πρωταθλήματος στήθηκε εκείνο το καλοκαίρι πάντως. Ναι. Από το Χιμένεθ. Για πες μας τα χαρακτηριστικά που είχε αυτή η ομάδα. Φυσικά ήταν και η δουλειά της προηγούμενης σεζόν, το εξάμηνο που ήταν ο Μανώλο. Mm-hmm. Αν θυμάστε καλά, δεν είχαμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Και μιλάμε στον επιθετικό ή στον ελληνικό, μπερδεύομαι. Αν θυμάστε καλά, εννοώ βάζω και τον κόσμο μέσα, τον βάζω μέσα στο παιχνίδι.
Είχαμε φτάσει στο τελικό και τελικά καταφέραμε να τερματίσουμε δεύτερη πηγαίνοντας στα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Οπότε, και χάσατε και τον τελικό με 2-1 στο Βόλο. Στο Βόλο. Εκεί που σκόραρες. Στο Βόλο, τέρμα. Τέλος, δηλαδή το θυμάται ο κόσμος ότι είναι ο Βόλος. Mm-hmm. Λοιπόν. Καταλαβαίνω, δεν θες να σχολιάσεις καθόλου. Οπότε είχε βάλει ο Μανόλο τις βάσεις. Έρχεται ο Λιβάγια, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Κάνω προετοιμασία εγώ. Κάνει προετοιμασία ο Τσιγκρίνσκι. Στο τέλος έρχεται ο Αραούχο. Αλλά ο Μανόλο μέσα σε αυτά έχει δέσει όλες τις γραμμές απίστευτα. Εγώ δεν ξέρω αν έχω περάσει κάτω από το κέντρο σε φάση άμυνας στην ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Πραγματικά. Και έτσι την ενέργεια που είχα την έβγαζα μόνο μπροστά. Και με ποδοσφαιριστές κλάσης. Τον Αραούχο και τον Λιβάγια. Ακριβώς. Και θα σου πω ένα άλλο μυστικό για να δεις τι σχέση είχαμε εκείνη την περίοδο. Όλοι μαζί. Τελείωνε το φαγητό και το παίζαμε εμείς Ιταλοί και τέτοια καμπιονάτο και αυτά. Εγώ, ο Λιβάγια, ο Λόπες που είχε παίξει Β' Εθνική και μετά το φαγητό καθόμασταν κάτω για το εσπρεσάκι μας. 10 άτομα. Στην αρχή ήμασταν 2. Μετά από 10 μέρες γίναμε 3. Μετά από 10 μέρες γίναμε 5, 6. Στο τέλος φτάσαμε 12 άτομα. Τελείωνε το σουαρέ εκεί να πούμε και πηγαίναμε πάνω στα δωμάτια των Ελλήνων. Εγώ ήμουν ο συνδετικός κρίκος και ο Παναγιώτης ο Κονέ. Η παρέα πάντα σε μια ομάδα παίζει τεράστιο ρόλο. Και έμπαινα εγώ στο δωμάτιο που ήταν τα παιδιά, οι Έλληνες, να το πω έτσι. Έσκαγε Μίτη και ο Μάρκο. Σφαλιάρες. Mm-hmm. Παίζαμε σφαλιάρες. Πηγαίναμε την άλλη μέρα να παίξουμε. Πολλά παιχνίδια. Κούραση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έλεγα. Σέρχιο, δεν είμαι καλά σήμερα. Νιώθω κουρασμένος. Κάνε κάτι να πάρουμε το μάτς. Εντάξει. Παστέλι σε απλά λαϊκά ο Σέρχιο. Ερχόταν την άλλη εβδομάδα. Μάρκο, το καθάρισα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο άλλος ακόμα θέλει για να συνέλθει. Πήγαινε εσύ. Το καθάριζε ο Μάρκο. Μετά ερχόντουσαν οι δύο πάνω μου. Ξύπνα. Εντάξει, τώρα στο λέω περιπεκτικά τελείως, αλλά αυτό ήτανε. Εκείνο το παιχνίδι, το οποίο έχει στη μνήμη σου όλο του θα κόσμου. Θα σου τελειώσω. Και το βάζα εγώ. Ναι. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφερότανε. Ξέρανε μάλλον όλοι ότι μέσα από την ομάδα θα πετύχει ο καθένας στο στόχο του. Και είχε δέσει τόσο πολύ, τρέχανε οι άλλοι, καταπίναν χιλιόμετρα τώρα. Τι να πούμε για τον Γαλανόπουλο, για τον Σιμουές, για τον Λόπες, για τον Τσιγκρίσκι, για τον Βράνιες, για τον Μπακάκι. Τι να πεις. Μπακασέτας, πόσο βοήθησε. Mm-hmm. Τι να πεις. Δηλαδή, πες μου λίγο για εκείνο το μάτς και δείχνω γιατί είναι. Δείχνει το σημείο, γίνεται. Δεν πάω, είναι τώρα η εξέδρα γιατί γίνεται νομίζω προετοιμασία για το τελικό. Το αναλύεται. Μιλάμε για το 3-2, το μεγάλη ανατροπή. Νομίζω ότι το αναλύεται όλοι λάθος. Για πες μου. Όποιος έχει τη δυνατότητα να βάλει να δει το παιχνίδι από την αρχή, γιατί υπάρχει στο YouTube, θα δει μια ΑΕΚ φουριόζα. Mm-hmm. Όπου στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να έχουμε χάσει, ειδικά πρώτο 20 λεπτό, καταιγιστική. Και τρώμε, χάνετε 2-0. Και τρώμε ένα γκολ από το πουθενά. Αναλύω το παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο νομίζω και βγαίνουμε, από τον Φόε και κάνουμε τις αλλαγές και βάζει ο Φόε άλλο ένα. Είναι τέτοια όμως η εικόνα στο μάτς που δεν δικαιολογείται. Δηλαδή είμαστε άτυχοι. Και ξέρουμε μέσα μας, ξέρουμε όλοι. Το έβλεπα στα μάτια των παιδιών, το θυμάμαι το μάτς. Εντάξει, ήταν ένα από τα καλύτερα ντέρμπι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τρομερό παιχνίδι. Δεν λέω ότι είναι δικό μου ή του Μάρκο ή του Αραούχο. Πέρα από την ανατροπή, είναι ένα από τα καλύτερα ντέρμπι. Το θυμάται για τον γκολ φάουλ. Και εκεί θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, πώς παίρνεις αυτή την απόφαση. Είναι ένστικτο. Ο τολμόνικα. Ένστικτο. Ναι. Είναι ένα χτύπημα που αν κάνω λάθος ένα εκατοστό, θα τη στείλω στον πίνακα. Εξήγησε μου πώς πήρε αυτή την πορεία η μπάλα. Πες το μου, τεχνικά, δείχτω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, άμα. Τι να σου εξηγήσω. Υπάρχει αυτό το χτύπημα, το δοκίμασα και μου βγήκε. Μου βγήκε στο καλύτερο σημείο. Δεν μου είχε ξαναβγεί. Από ποιον τα βλέπεις αυτό, Ζουνίνιο, τα βλέπεις αυτά. Από πολύ μικρός, ναι, 17-16 χρονών, ναι, από το Ζουνίνιο υπήρχε αυτό το τέτοιο. Μαζεύεις τα δάχτυλα, κάνεις ράνες, ο βηματισμός είναι ολόκληρη τέτοια. Δεν γίνεται να σου βγει. Γι' αυτό είναι και τόσο σπάνια. Mm-hmm. Τώρα προσπαθεί ο Ράσφορντ στη Μάντσεστερ να το και έχει βάλει 1-2 τα οποία ήταν μαγικά. Ο Ρονάλντο το έχει σταματήσει. Mm-hmm. Ο Ζουνίνιο σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Είναι το καλύτερο γκολ της καριέρας σου. Για μένα ναι. Είναι όντως. Για μένα ναι. Και σίγουρα από τα μεγαλύτερα μάτια της ζωής σου. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το περίεργο. Ότι το έχω πει 2 μέρες πριν. Τι έχεις πει? Ότι θα βάλω ένα τέτοιο χτύπημα. Δεν ήξερα αν θα το κάνω από στατική φάση ή όχι. Και έχω πει, ετοιμαστείτε το Σάββατο, δεν θυμάμαι, Σάββατο ήταν Κυριακή, δεν θυμάμαι. Η μπάλα θα πάει αεροπλανικά, οριζόντιο και μέσα. Έκανα λάθος στο οριζόντιο.
Είπες νωρίτερα το έχει σταματήσει ο Κριστιάνο. Εδώ σας, στο άλλο τέρμα, ναι. Έχεις βάλει ένα γκολ, αλλά Κριστιάνο. Εσύ που το γράφεις. Εσύ το γράφεις. Το θυμάσαι. Εσύ το γράφεις. Ένα γκολ που έστειλε την άξιο τελικό. Μιλάμε ναι. για το πρώτο τελευταίο λεπτό, στο 94 ναι. του αγώνα με τη Λάρισα. Να σου πω, έχεις βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση ότι που πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα σε... Δεν σκέφτησε τίποτα άλλο σε εκείνη την ώρα. Όχι, έχεις βρεθεί. Πρέπει να σκεφτείς κάτι άμεσα. Γρήγορο, ναι. Και περνάνε πολλές και λες πότε πρόλαβες. Εγώ με το που κάνω, που έρχεται την μπάλα, θέλω να την κατεβάσω την μπάλα με το στήθος και να σουτάρω ντροπάκι. Mm-hmm. Η μπάλα όμως έρχεται από κάτω προς τα πάνω και είναι δύσκολο να την κρατήσω κάτω. Πρέπει να βάλω το κορμί μου πάνω από την μπάλα. Δεν τα κατάφερα. Και έτσι η μπάλα σηκώθηκε. Πρώτη μου σκέψη είναι να την κοντρολάρω και να τη βγάλω έξω για να ξαναγεμίσουμε. Mm-hmm. Και λέω, τι κερδίσαμε μέχρι τώρα με τα γεμίσματα. Όλα αυτά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Σε κλάσματα, ναι. Και λέω, το έκανα. Με το, όταν σηκώνει την μπάλα, λέω, τη σταματάω, τη βγάζω έξω. Όχι, την τελειώνω εγώ. Θυμάμαι σαν τώρα ότι λέω, πρέπει να γυρίσω σαν να είμαι πρωταθλητής ensemble. Δηλαδή, είναι η ισορροπία που πρέπει να έχω στο κορμί μου, πρέπει να γίνει τέλεια, δεν πρέπει να λαθέψω τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει, βγήκε τέλεια. Όντως βγήκε τέλεια και θυμάμαι, μάλλον το ξαναείδα για να μην σου λέω και ψέματα, πρέπει να σήκαν 5 λεπτά στο έδαφος. Κόντεψα να πεθάνω. 5 λεπτά. Είχα μείνει με μία ανάσα. Αφού σηκώνομαι και είμαι κόκκινος, αλλού για αλλού, δεν ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Mm-hmm. Ο Τάσος είναι διαιτητής ο Παπαπέτρου. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω. Και μου λέει, Λάζαρε, πάμε. Και του λέω, πού να πάω, ρε Τάσο. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Είχα μείνει με μία ανάσα. Εντάξει, αλλά είναι στιγμές τις οποίες... Μαγικές. Σε ξαναπάω στο Μανόλο. Ναι. Ισχύουν οι φήμες ότι είχε παίξει μέχρι και ξύλο με παίχτες, δηλαδή με το Βράνιες. Ναι, ισχύει ότι έγινε. Δεν ήμουν εγώ μπροστά, λείπαμε με την Εθνική. Ισχύει και μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι ωραία τα μαθαίνει ο κόσμος. Πρέπει να το πούμε, μωρέ. Βέβαια, πες το. Πρέπει να το πούμε. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πήγαινε ο Βράνιες, δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Μανόλο και του λέει ο Βράνιες, άσε μας ρε Μουρίνιο, του λέει. Και του λέει ο Μανόλο, έλα, του λέει, να τις παίξουμε. Εσύ λέει, εγώ λέω Μουρίνιο, εσύ λέει ο Σέρχιο Ράμος, λέει. Δεν είπα, μου τα είπανε μετά, εγώ δεν τα είδα, αλλά εντάξει, είχα πέσει κάτω, είχα λυγίσει. Ποιος ήταν ο αγαπημένος εκεί, από την παρέα αυτή, από το παρέακι μας περιέγραψες? Νούμερο ένα σε χαβαλέ, εγώ έκανα πολύ παρέα με τον Αϊντάρεβιτς. Ναι. Και έχουμε και επαφές μέχρι σήμερα και τα σχετικά, αλλά σε εισαγωγικά ο κλόουν με την έννοια ότι μας έκανε και γελούσαμε και περνάγαμε ωραία, όχι την κακή έννοια. Mm. Λόπες. Δεν έχετε δει τέτοιο παιδί. Ναι. Δεν έχετε δει τέτοιο παιδί. Μιλάμε ότι ζούσα να πάω στα αποδυτήρια να ξεκινήσει να λέει τα δικά του με τον τρόπο του και να τον πειράζουμε εμείς. Λόπες, νούμερο ένα. Λάζαρε, ο Μανόλο το κάψε το χαρτί του με αυτό το πηγενέλα, πηγενέλα στην ΑΕΚ. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πώς το βλέπεις, για πες μου. Εγώ βλέπω ότι έρχεται, προσπαθεί να κάνει δουλειά. Δεν είναι φυσικά ντροπή όσες φορές σε καλέσουν να θες να δουλέψεις. Μπορεί να έχει, όχι μπορεί, για μένα έχει, αλλά το λέω μπορεί για να κρατήσω και μια στάση έτσι λίγο αντικειμενική, να έχει δεθεί πολύ με την ομάδα. Τον θεωρείς καλό προπονητή, το έχει μένα. Τον θεωρώ έναν κανονικό προπονητή, ναι, έναν κανονικό προπονητή, ο οποίος μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Εκείνη την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, τι ομάδα θεωρείς? Άτρωτη. Άτρωτη, ε. Ναι. Δηλαδή στην καλή μας μέρα δεν χάναμε από κανέναν. Έχουμε παίξει εδώ μέσα. Καταλαβαίνω ότι στην... κάθισα στην πρώτη το λάτρευες, την... λάτρευες αυτή. Κάθισα στην πρώτη την καραντίνα πέρσι και είδα το match Club Brugge, ΑΕΚ Club Brugge, πρωταθλήτρια Βελγίου. Έχει φάει 3. Δεν έχουν κάνει δεύτερο κοντρόλ. Συνιστώ στον κόσμο να το δει. Με τα δύο γκολ του Σιμόνι, ήταν αυτό. Ναι, συνιστώ στον κόσμο να το δει. Για να δει τι ήταν εκείνη η ΑΕΚ. Λάζαρε, πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα αδείξε τον εαυτό της με εκείνη την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Μασούτ και όχι μόνο στο παιχνίδι στο Κίεβο? Όχι, αυτή η ομάδα έκανε αυτό που σου είπα πριν ο Παναθηναϊκός. Διάλεξε να πάρει το πρωτάθλημα. Αχα. Γιατί αν περνούσαμε. Τι εννοείς, δηλαδή, τι κάνατε εκείνη τη μέρα? Θα σου πω, αν περνούσαμε από την Δυναμό Κιέβου, θα παίζαμε πριν το μάτς με τον Μπάουξ Ντούμπα ευρωπαϊκό. Και φοβόντουσαν ότι η ομάδα ήταν ήδη στα κόκκινα και θα είχε πρόβλημα. Μάλιστα, κατάλαβα. Τι κάναμε και... Ναι, γιατί μου λες ότι διάλεξε να πάρει το πρωτάθλημα και λέω τι έγινε, δηλαδή δεν θέλατε να περάσετε, δεν θέλατε να περάσετε. Το παιδί που θα σου... όχι, θα το ξεκινήσω αλλιώς. Στο μάτς εδώ μέσα με την Δυναμό Κιέβου δεν έχω ξεκινήσει εγώ και Αραούχο, το βλέπεις σωστό? Ναι, δεν είναι λογικό. Εννοείς για λόγους ξεκούρασης. Προφανώς. Πες μου εσύ γιατί.
στο μάτς μέσα στο Κίεβο, ενώ έχουμε 65-67% κατοχή μπάλας, βγαίνω εγώ και ο Αραούχος 70, γιατί τη Δευτέρα παίζουμε με τον Ατρόμητο. Αυτό σας είπε ο Μανώλο όταν το ρωτήσατε ή δεν το ρωτήσατε? Υπήρχε αυτή η αίσθηση, αλλά ξέρω ότι ήταν έτσι. Μάλιστα. Με πείραξε. Ήταν ένας από τους λόγους που... Πιστεύεις ότι έχασε ευκαιρία η ΑΕΚ δηλαδή τότε, εκείνη τη χρονιά? Θα σου πω μόνο ότι στο λεωφορείο μετά την Δυναμό Κιέβου ήταν λες και πηγαίναμε σε κηδεία. Και έχω μια τάκα εγώ που φωνάζω μέσα στο λεωφορείο. Τι έγινε ρε παιδιά, σας άρεσε η Ευρώπη? Τώρα που τελείωσε να δω Ελλαδίτσα μόνο. Έλα ζαρε, τώρα που λες στο λεωφορείο. Ναι. Έχουν βγει διάφορα, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν ήσουν στο λεωφορείο και πανηγύριζες με τους παίχτες της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα. Ναι. Και είχες ουσιαστικά ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Μετέφερε μου το λίγο αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Και πανηγύρισα το πρωτάθλημα το οποίο πήρα εγώ μαζί με τους συμπαίχτες μου, με τους φίλους μου. Ναι. Με ανθρώπους τους οποίους πέρναγα περισσότερο χρόνο από ότι με την οικογένειά μου. Ναι. Θα μου κόψει κανείς αυτό το δικαίωμα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αισθανόσουν καθόλου άλλα... μπερδεμένος ή ξελίωσες καθαρό μέσα σου? Παιδιά, πανηγύρισα κάτι το οποίο πέτυχα μέσα στο γήπεδο. Σωστό. Σου λέω. Σωστό. Υπήρχαν δικοί μου άνθρωποι που ξέρανε και μου στείλανε μήνυμα πριν. Πήγαινε να το ευχαριστηθείς. Το λέω και να ταιριάζω. Πανηγύρισα μια επιτυχία. Εννοείς δικοί σου άνθρωποι, ενός, οικογενειακοί. Δική μου, ναι. Πανηγύρισα μια επιτυχία. Οι οποίοι ξέρανε προφανώς ότι θα πας στον Ολυμπιακό. Πανηγύρισα μια επιτυχία δική μου, μια επιτυχία των συμπαιχτών μου, μια επιτυχία ενός γκρουπ που εξόδευε περισσότερες ώρες μαζί παρά με την οικογένειά του. Λογικό. Πολύ λογικό, πολύ λογικό. Απλά ξέρεις, το σε ρώτησα για να καταλάβει και ο κόσμος. Σου λέει τι γίνεται, αυτός τη μία πανηγυρίζει, φοράει το κασκόλ στο κεφάλι και την άλλη μετά πάει στον Ολυμπιακό. Εγώ έκανα το προφανές, οι άλλοι δεν μπορούν να το δεχτούν. Πάμε λίγο σε κάτι που ξέρω ότι σε πονάει, αλλά είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του τελειώματος της ποδοσφαιρικής σου καριέρας στην ΑΕΚ. Γι' αυτό το περιβόητο 2-1. Ναι. Καταρχάς, τι συμφωνήσατε με τον Μελισσανίδη από την αρχή? Ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Εγώ είχα πει, ήταν... να κάνουμε ένα τριετές. Ναι, κλειστό. Ναι, και μου λέγανε 2-1. Μάλιστα. Γιατί 2-1, ελάτε να κάνουμε ένα τριετές. Όχι, 2-1. 2-1 ήταν ένας από τους λόγους που σου είπα πριν ότι δεν συμφωνούσαμε. Εσύ θεώρησες ότι το 2-1 είναι, στην ουσία είναι 2 χρόνια για μένα, λες. Το δικαίωμα το είχε και καλά. Ναι, δεν είχες δώσει το λόγο στον Μελισσανίδη όμως, γιατί ο Δημήτρης Μελισσανίδης ισχυρίστηκε ότι είχε. Όχι, γιατί μου είχαν δώσει άλλο λόγο αυτή. Δηλαδή. Όταν σου είπα πριν ότι εγώ άφησα 3 δραχμές για να έρθω για μία, ήμουν φραγκοφωνιάς, όχι. Μου λένε, δείξε μας ότι είσαι καλά, δείξε μας ότι παίξεις και εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Τελειώνω την πρώτη χρονιά με 8 γκολ και 5 ασίστ. 4-5 ασίστ. Πάμε τελικό κυπέλλου. Φαίνεται το έργο που θα πάει. Ζητάω κάτι παραπάνω. Ποια είναι η πρώτη συνάντηση? Πότε είναι η πρώτη συνάντηση? Θυμάσαι? Δεν έχει γίνει καμία συνάντηση. Έχει γίνει μόνο 10 Απριλίου η συνάντηση. Καμία συνάντηση στην δεν έχει γίνει. Στην Γλυφάδα με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ναι, για αυτή μιλάς. Ναι. Στο μεταξύ εγώ. Με τον Λιμπερόπουλο δεν έχει μιλήσει? Όχι, ποτέ. Δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ο ίδιος του. Μα πώς γίνεται να μην έχεις μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μήπως θεωρούσε ο Νίκος Λιμπερόπουλος ότι δεν χρειάζεται να του μιλήσω γιατί υπάρχει αυτό το 2-1. Το μόνο που μου είχε πει ο Λιμπερόπουλος είναι πήγαινε να μιλήσει με τον πρόεδρο. Και λέω, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο και να μιλήσω με τον πρόεδρο? Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο να τον πάρω τηλέφωνο? Και να εσύ αρχίζει λοιπόν και διαβάζει ότι η ΑΕΚ. Εγώ του έχω δώσει με βάση το ότι έχω βάλει 10 γκολ μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Και του έλεγα από πριν, τι θα κάνουμε? Μου λέει, έχουμε χρόνο να δούμε. Κατάλαβα ότι πήγαινε στη συμφωνία του 2-1 η οποία δεν ίσχυε. Δεν ίσχυε. Γιατί κανένα από του δύο δεν κράτησε το λόγο. Θα το πάμε έτσι. Έτσι. Και δεν ήταν και έγκυρο συμβόλαιο. Όπως εσύ είχες πει. Όπως δείξανε όλα τα αρμόδια όργανα. Ερώτηση. Άλλο αυτό. Το ναι. Δικαστικά δικαιώθηκες εσύ. Είχες δεσμευτεί στον Μελισσανίδη, εσύ του είχες πει ότι εγώ αυτό το συνένα ισχύει για μένα ή όχι? Όχι. Όχι. Από την μέρα που υπογράφτηκε η συμφωνία 2-1, ήξερα εγώ ότι δεν ισχύει το συνένα. Μάλιστα. Και φτάνει Απρίλιος. Και βρισκόσαστε. Απρίλιο. Έχω δώσει deadline μέχρι τα Χριστούγεννα. Το έχω μεταφέρει. Θα σας περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα. Με τον Ολυμπιακό πότε συμφώνησες? Δεν έχει σημασία. Καλά, θα το δούμε πιο μετά. Να μείνω στην ΑΕΚ. Βρισκόσαστε, έχουν ήδη αρχίσει, γράφονται πάρα πολλά, λέγονται, γίνεται χαμός στο μεταξύ στο πρωτάθλημα. Βρισκόσαστε Απρίλιο με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Ναι. 3-4 μέρες πριν το μάτσο τον Πλατανιά. Βαριά ατμόσφαιρα, δυσκολή. Δεν πρόλαβα να δω, 2 λεπτά ήταν το ραντεβού. Άκουσα τέτοια λόγια τα οποία με θίξανε. Φυσικά και δεν απάντησα από σεβασμό προς τον άνθρωπο, προς τον πρόεδρο και σε ό,τι έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.
Σου έχω πει ότι σε κάποια πράγματα είμαι και έτσι παραδοσιακός, συναισθηματικός και τα σχετικά. Έβαλα την ουρά μου στα σκέλια και έφυγα. Όπως το λέω. Εκεί ήταν η τελευταία συζήτηση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και γενικά με άνθρωπο του ΣΑΕΚ. Ναι, και πώς έτυχε, δεν τον ξαναείδα και μπροστά μου στα αποδυτήρια. Μόνο μια φωτογραφία που έχουμε όλοι μαζί το πρωτάθλημα. Δεν βρεθήκατε καθόλου στο μετά στα επινίκια. Ποτέ. Όχι. Δεν ανταλλάξατε κουβέντα ποτέ. Όχι. Στα αποδυτήρια ΣΑΕΚ σου είπαν ποτέ κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, χειμένη συμπαίχτε σου, αν θα πα. Καλύτερα να μην πω τι μου είπαν. Τι εννοεί. Καλύτερα να μην πω τι μου είπαν. Περίπου, θέλω να προστατεύσω κάποιους και λέω καλύτερα να μην πω ότι μου είπαν. Εννοείς όταν υπέρ σου. Καλύτερα να μην πω ότι μου είπαν. Εντάξει, οκ. Τώρα που έχουν περάσει... Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, πήρε σωστή απόφαση ή όχι. Νομίζω ότι πήρα σωστή απόφαση. Το λέω με σιγουριά. Καταρχήν ήταν... Δεν είναι εγωισμός αυτό. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Πήρα την, μία από τις καλύτερες μεταγραφές στην καριέρα μου. Στα 32 μου. Ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μας μιλήσει για μία από τις καλύτερες μεταγραφές στη ζωή και στην καριέρα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Ατελείωτες δυνατότητες στο χέρι σου με το online καζίνο της Novibet. Κορυφαία live τραπέζια ρουλέτας, μεγάλη ποικιλία στα live τραπέζια blackjack και καθημερινές προσφορές. Novibet, το καζίνο, όπως θα ήθελες να είναι. Κάνεις λοιπόν μία μεταγραφή στον Ολυμπιακό, την οποία τη χαρακτηρίζεις μεταγραφή ζωής. Είσαι ήδη 31,5. Είπα ότι είναι από τις καλύτερες στην καριέρα μου. Η καλύτερη στην καριέρα μου. Οικονομικά προφανώς εννοείς. Όχι. Έτσι. Όχι. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Για πες μου γιατί. Γιατί είναι η πρώτη ομάδα που με παίρνει κατευθείαν από μόνη της σαν ηγέτη. Είναι η πρώτη ομάδα που μου δίνει κατευθείαν ρόλο βασικού. Mm-hmm. Είναι η πρώτη ομάδα που με παίρνει για να ενώσει τον κόσμο με τους παίχτες, γιατί έχει κάνει μία πολύ κακή χρονιά πριν και μου δίνει εμένα όλα αυτά που ζητούσα από μόνος μου. Αγωνιστικά πάντα. Πότε συμφώνησες με τον Ολυμπιακό? Δεν έχει σημασία. Έχω υπογράψει 15 Μαΐου. 14 Μαΐου. 14 Μαΐου. Ναι. Ναι, η συμφωνία είναι λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Υπήρχαν επαφές από τότε. Μάλιστα. Και πρόσεξε, με συμφέρει να σου πω ότι έτσι πως μου το λες. Δηλαδή, τι εννοείς? Δηλαδή, να σου πω ότι συμφώνησα τον Ιανουάριο. Γιατί άμα δεις τι εικόνα είχα μέσα στο γήπεδο και να είχα συμφωνήσει, μα όποτε και αυτόματα με κάνει ηθικότατο. Μα όποτε και να συμφώνησες... Δηλαδή, απλά σου λέω ότι υπέγραψα 14 Μαΐου. Δεν θέλω να μπω σε άλλη λεπτομέρεια. Όποτε και να συμφώνησες... Έβαλα γκολ στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, όποτε και να συμφωνήσεις, η πορεία σου στο γήπεδο μιλάει από μόνη της. Αυτό λέω. Με συγχαίρει να σου πω, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Τι σου είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην πρώτη σας συνάντηση? Θυμάσαι? Νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης με ήθελε από πριν. Υπήρχαν κάποιες φορές έτσι, κάποιες μικρές συζητήσεις για να γυρίσω. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ενώ από την Ιταλία, μετά το Μουντιάλ, κάτι αυτά, αλλά ήθελα να συνεχίσω κι εγώ στο εξωτερικό, στο τέλος και ο Ολυμπιακός. Έδινε το βάρος κάπου αλλού. Όχι, τίποτα. Τι να μου πει. Από τη στιγμή που ήμουνα μαζί του για να μιλήσουμε για συμβόλαιο, τι να μου πει. Με ήθελε. Τα έλεγε με τον τρόπο του, με τις πράξεις του εννοείς. Ναι. Για σένα, τι σου λέω αγωνιστικά. Θα ήταν η πρώτη φορά, σου έχω πει ότι μου αρέσει το ΆΚΑ, αλλά θα ήταν η πρώτη φορά που θα είχα μια ποδοσφαιρική έδρα. Μπορεί, mm-hmm. όπως λέει το ΆΚΑ, να μην είναι ποδοσφαιρική έδρα και εμένα δεν με άγγιζε, αλλά πραγματικά θα είχα μια ποδοσφαιρική έδρα. Γιατί και το Καραϊσκάκι είναι γηπεδάρα. Όσες φορές πηγαίναμε αντίπαλοι, υπήρχε πολλή πίεση από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός. Με ήθελε μετά κάτι άλλο ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγαινα κάπου, μάλλον ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα κάπου χωρίς να αποδείξω στον κόσμο ποιος είμαι. Το έχεις αποδείξει πριν. Θέλω να σου πω κάτι. Mm-hmm. Τι λέγαμε πριν, δηλαδή όλα δένουνε. Τι λέγαμε πριν. Δεν μπορούσα να βάλω πολλά γκολ στον Παναθηναϊκό γιατί δεν με πιστεύανε. Δεν μπορούσα να κάνω έτσι γιατί είχα και εγώ κάποια προβλήματα. Ήρθε η ωριμότητα η δική μου σαν ποδοσφαιριστή από τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ήρθε όμως η αγάπη της ομάδος ότι ποντάρει σε μένα. 5 γκολ σε 5 παιχνίδια. Τα πρώτα. Λαζαρέ. Είναι τυχαίο. 9 γκολ μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα που τραυματίστηκα. 9 γκολ σε 25 συμμετοχές. Παιδιά, το ποδόσφαιρο δεν πατάς ένα κουμπί να παίξεις. Mm-hmm. Λαζαρέ. Δεν μ' αρέσει, θεωρώ αστεία την ερώτηση πώς ένιωσες,
Αλλά στην περίπτωσή σου πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση. Επειδή ήσουν Ολυμπιακός μικρός και επειδή στα 31 σου, 31 μισού, φοράς τη φανέλα της ομάδας που υποστήριζες μικρός. Πραγματικά θέλω να μου περιγράψεις το συνέστημα, πρώτη φορά που πήγες στο Ρέντι, πρώτη φορά που φόρεσες τη φανέλα. Κοίταξε, υπήρχαν, σου είπα και πριν, κάποιες συζητήσεις για να πάω, όπως το 2008. Αν θυμάμαι καλά, το 2007 είχε απορρίψει ο κύριος Βετζιρτζής πρόταση 1,5 εκατομμύριο ευρώ του Ολυμπιακού. Τότε που ακόμα ήμουν στον ΠΑΟΚ. Οπότε... Ήταν το κάρμα να πάω στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ήταν το κάρμα να πάω. Τώρα, πρώτα παιχνίδια, η επαφή έτσι, με τον κόσμο, τους συμπαίκτες, φυσικά και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Και νομίζω ότι έβγαινε και στην εικόνα στο γήπεδο και στο πρόσωπό μου. Εγώ έχω ένα κακό. Δεν μπορώ να κρυφτώ όταν δεν περνάω καλά και δεν μπορώ να κρυφτώ όταν περνάω καλά. Φαίνεται. Αεκτζίδες όταν σε συναντούσαν στον δρόμο εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει ένας να μου πει κάτι κακό. Ένας δεν μου έχει πει κάτι κακό. Λάζαρε. Αυτό το θεωρείς κακό? Όχι, όχι. Απλά λέω. Αυτό, σίγουρα εκεί, να το άκουσες. Εκεί φτάναμε. Και τι απάντησες στο γιατί? Δεν απαντούσα. Δεν απαντούσα. Γιατί σεβάστηκα την αγάπη του κόσμου που μου λέγανε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα στο πάω και λίγο αλλιώς. Έχω τρομερά παράπονα και από το site σας. Βλέπεις ότι είμαι. Καλά κάνεις. Αληθινός άνθρωπο. Και από πάρα πολλούς δημοσιογράφους, αντικειμενικούς και μη. Εννοείς για τους χειρισμούς, τότε στη δικαστική για αυτά για που μάχη. Γραφτήκανε, για αυτά που κάνανε, βγάλανε, άλλοι βγάλανε τα εξώδικα που έστειλε η ΑΕΚ σε μένα, με τη διεύθυνση του σπιτιού μου, η γυναίκα μου να είναι έγκυος στο δεύτερο. Δεν ζητήσανε ποτέ ένα συγγνώμη. Φοβήθηκες, Λάζαρε, τότε? Όχι. Όχι. Δεν φοβήθηκα. Στεναχωρήθηκα. Η γυναίκα μου φοβήθηκε. Εγώ ήμουν ένας ποδοσφαιριστής και σκάγανε τα εξώδικα όλη την ώρα με πράγματα τα οποία τα βλέπα και έλεγα δεν είναι δυνατόν να λέγονται και να γράφονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Με παίρνανε οι δικοί μου άνθρωποι και λέγανε τι έκανες. Λέω τι έκανα, ρε παιδιά. Σκότωσα κανένα και δεν το ξέρω. Γιατί διαβάζανε αυτά τα πράγματα. Δεν βγήκε ένας να ζητήσει συγγνώμη. Όπως και από το site σας σου λέω. Δεν το. Mm-hmm. Καλά κάνεις και το λες. Το λέω γιατί κι εγώ μετά υπερασπίζοντας τα δικαιώματα του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο, υπήρχαν εξής φορές που είχα παράπονα. Και το λέω πραγματικά. Με στεναχώρησε κιόλας ότι δεν ζητήθηκε και ένα συγγνώμη. Μάλιστα. Οπότε, φτάνοντας εκεί στον Ολυμπιακό, έλεγα ότι οι λόγοι οι οποίοι ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή στην καριέρα μου ήταν ότι με παίρνανε σαν ηγέτη χωρίς να πρέπει να αποδείξω τίποτα. Και αυτό, από τη δική μου πλευρά, φάνηκε κατευθείαν στο γήπεδο. Λάζαρε, συναντάς εκεί ένα παιδί που είχατε πάρα πολύ καλή σχέση, εξαιρετική σχέση, τον Κώστα Φορτούνη. Ναι. Ο οποίος όμως σου κράτησε το 7. Θα σου πω. Εντάξει, είχε πει ότι θα μου το δώσει, αλλά έκανε γυριστή. Θα σου πω γιατί είχαμε καλή σχέση τόσο πολύ. Και ας παρεξηγηθεί ο ίδιος. Καταρχήν, από τη μέρα που έφυγα, δεν έχουμε μιλήσει. Μόνο τον είδα μια φορά τυχαία στον δρόμο. Δεν έχετε μιλήσει, γιατί έχετε τσακωθεί? Όχι, δεν έχουμε τσακωθεί. Έκανα κακό στον εαυτό μου στον Ολυμπιακό. Σε κάποια πράγματα. Δηλαδή. Αν δεις κιόλας, το έχει πει και ο Ιμπραήμοβιτς για την Μπαρτσελόνα. Έβαλα πολύ συναισθηματισμό. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός σε μένα, εκτός από ηγετή, σου είπα πριν ότι με έπαιρνε για να ενώσω. Και έπρεπε να είμαι και κοντά σε κάποια παιδιά. Και στην ουσία, δίνοντας κάποια πράγματα σε άλλους, έχανα εγώ από μένα. Έδωσε σε ποιον, στο Φορτουνί? Ναι. Τι έδωσε? Προσπαθούσα να τον βοηθήσω με κάποια πράγματα, να αλλάξει κάποια πράγματα στην νοοτροπία του. Να μην έχει μια μέρα ρεπό να φύγει, να πάει κάπου, να μείνει. Πιστεύεις ότι δεν δούλευε? Και να τον πιέσω πώς, όχι μόνο με λόγια και οτιδήποτε, και αγωνιστικά. Πιστεύεις ότι δεν δούλευε όσο έπρεπε για το ταλέντο του, για να εξελιχθεί? Στην προπόνηση δουλεύει, δεν του αρέσει το γυμναστήριο και αυτά. Δεν το κατηγορώ εγώ αυτό. Δεν το κατηγορώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λέω. Η απορία μου είναι σε τι ήθελες να τον βοηθήσεις ακριβώς. Στο να βγάλει περισσότερο εγωισμό και περισσότερη δυναμικότητα μέσα στο γήπεδο, περισσότερο πάθος μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και ότι θα τον βοηθούσε πώς. Η παρουσία μου θα τον βοηθούσε σίγουρα. Γιατί θα τραβούσα παίχτη και θα πήγαινε και η μπάλα σε αυτόν. Ναι. Θα τον βοηθούσε πώς. Αφήνοντας τα πέναλτι. Εγώ είχα 9 γκολ με ένα πέναλτι. Ο Κώστας στην πρώτη χρονιά που ήμασταν μαζί είχε 12 γκολ με 4-5 πέναλτι. Για ποιο λόγο γιατί δεν έχετε μιλήσει από τότε? Δεν έτυχε. Υπήρχε κάποια παρεξήγηση? Όχι, δεν υπήρχε παρεξήγηση. Καμία παρεξήγηση. Ίσα-ίσα σου λέω, τον είδα μια φορά τυχαία τώρα πριν από μερικές μέρες και τα βάλαμε κάτω κανονικά. Χαιρετηθήκαμε και μίλησαμε σωστά σαν άνθρωποι. Αν ήταν κάτι, θα το έλεγα. Δεν έχω τέτοια. Στον Ολυμπιακό βρίσκεις έναν τεχνικό που κι αυτός ήταν φρέσκος.
με τη διαφορά ότι αυτός εξελίσσεται και κάνει αυτή τη στιγμή, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία του Ολυμπιακού, τον Πέδρο Μαρτίνς. Ενώ εσύ πήγες με πάρα πολλά όνειρα, τραυματίστηκες και σίγουρα δεν έκανες, φαντάζομαι συμφωνείς, δεν έκανες την καριέρα που... Η καριέρα μου στον Ολυμπιακό τελείωσε εκείνη την ημέρα. Το τραυματισμό σου με την ΑΕΚ. Ναι. Ξέρεις τι είπαν πολύ, έτσι. Μοίρα ήταν, λέει. Μικρότητες. Μικρότητες. Πραγματικά. Μικρότητες. Δεν με αγγίζει καν. Εκείνη η εβδομάδα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό εκείνη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη καταρχήν. Ναι, για δεν ξέρει ο κόσμος. Περιέγραψε μου. Για να δεις κιόλας και πώς είναι και ο ποδοσφαιριστής. Το προηγούμενο διάστημα, 3-4 μέρες πριν, έχω πάρει εγώ το βραβείο του καλύτερου Έλληνα. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολη η θέση μου στο πώς να μιλήσω και τέτοια. Επέλεξα να κάνω ένα λόγο ουδέτερο και κατηγορήθηκα πάλι γι' αυτό. Ίσως γιατί έφτανε το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός. Για να δεις όμως πώς είναι ο ποδοσφαιριστής και τι πίεση έχουμε. Το Σάββατο το βράδυ έχει μπει ο μικρός μου στο νοσοκομείο. Και εγώ δεν έφυγα από την Αποστολή να το συνοδεύσω γιατί παίζαμε παιχνίδι. Ναι. Έχει μείνει 5-6 μέρες στο νοσοκομείο ο μικρός μου. Και την επόμενη μέρα, δηλαδή, που εγώ. Ο μικρός μου βγήκε Πέμπτη και Σάββατο χειρουργήθηκα εγώ. Δηλαδή η γυναίκα μου ήταν να αλλάξει. Τι θέλω να πω με αυτό, την πίεση. Πέρασε σε μένα αυτή η πίεση ότι παίζαμε με την ΑΕΚ που λες για μοίρα και τέτοια. Αλλά φυσικά και είναι οι μικρότητες ότι τραυματίστηκα σε εκείνο το μάτς. Προφανώς. Θα σου πω εγώ γιατί τραυματίστηκα σε εκείνο το μάτς. Απλά θέλω να σου πω ότι η πίεση πέρασε σε μένα. Και δεν πήγα στο νοσοκομείο και άφησα μόνη της την οικογένειά μου. Για να είμαι πιο έτοιμος στο παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Ο λόγος που τραυματίστηκα ήταν πάλι ο συναισθηματισμός. Δηλαδή? Δηλαδή, ήταν ένα γύρισμα στο κέντρο του γηπέδου που 9 στις 10 φορές δεν το έκανα. Η πάσα ήταν χαμένη. Mm-hmm. Εγώ γύρισα γιατί μόλις είχαμε ισοφαρίσει 1-1 και έπρεπε να δώσω το παράδειγμα ότι πάμε να πάρουμε το μάτς. Πάτησα τόσο δυνατά, πίεσα τόσο πολύ το πόδι μου που έγινε ζημιά. Μάλιστα. Να το αφήσουμε αυτό γιατί είναι μια πολύ πολύ άσχημη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι εκείνη την ημέρα τελείωσε η καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Φτάνοντας σε αυτό που λέει τον προπονητή, δεν έχω μάθει να κρύβομαι, δεν ξέρω γιατί. Ούτε με ενδιαφέρει πλέον, γιατί όλα είναι ιστορία. Και φυσικά αυτός πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και όπως έχω πει πριν, στεναχωριέμαι όταν οι ομάδες δεν πάνε καλά, χαίρομαι όταν οι ομάδες πηγαίνουν καλά, ειδικά mm-hmm. αυτές που έχω παίξει. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Απλά εμένα σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιριστή, δεν ήθελε να με βοηθήσει μόλις γύρισα τον τραυματισμό. Τι εννοείς? Αυτός ο τραυματισμός για να ξεπεραστεί θέλει παιχνίδια. Πριν τον τραυματισμό, καταρχάς είστε μια χαρά με τον Μαρτίνς. Ναι. Σε πίστευε? Ναι. Νομίζω όχι στο 100%. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά του. Ναι. Εγώ πάταγα γερά στα πόδια μου και mm-hmm. όπως σου είπα, τα νούμερά μου ήταν εκεί να μιλήσουν για μένα. Όταν επέστρεψε τον τραυματισμό? Δεν επέστρεψα τόσο ομαλά όσο θα ήθελα σαν Λάζαρος. Και φυσικά αυτό σου λέω ότι δεν βοηθήθηκα με ποια έννοια. Ότι δεν πήρα τα παιχνίδια, ας πούμε, που πήρε ο Φορτούνης όταν γύρισε. Γιατί αυτός ο τραυματισμός ξεπερνείται με τα παιχνίδια. Όσοι προπόνες και να κάνεις, ξεπερνείται με τα παιχνίδια. Λάζαρε, είχες μιλήσει με τον Πέδρο Μαρτίνς? Με κάτι διάρκεια τραυματισμού ή μόλις επέστρεψε? Και με την ομάδα μίλαγα. Ότι γύρνασε, περιμένουμε. Γύρνασε, περιμένουμε. Mm-hmm. Από τη στιγμή που η ομάδα πετυχαίνει τους στόχους και τέτοια, δεν μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ δεν το λέω σαν παράπονο. Σου είπα ότι απλά νιώθω ότι θα μπορούσα να έχω πάρει 1-2 ευκαιρίες για να δείξω και εγώ τον εαυτό μου. Ότι γύρισα καλά. Απ' την άλλη, τι να τους πεις? Πες μου τώρα εσύ. Ναι, εννοείς ότι όταν ο Ολυμπιακός πετάει, τι να πεις? Πετάει, πραγματικά. Δεύτερον, έρχεται η καραντίνα. Περίμενε, πριν πάμε εκεί. Ναι. Εισέπραξες την προπονητική δικαιοσύνη που εσύ εκτιμάς ότι δικαιούσουν από τον Μαρτίνς ή όχι? Τον πρώτο χρόνο όχι. Δηλαδή, σου λέω, εκτός από τα πρώτα παιχνίδια, γι' αυτό έμεινα εκεί στα 5 παιχνίδια που έβαλα τα 5 γκολ. Mm-hmm. Μετά άρχισε ένα μπες βιές και εκεί λίγο χάθηκα. Ξέρεις, εγώ γύρισα ξανά τον Ιανουάριο μετά από ένα τραυματισμό, ένα μυϊκό, όπου πάλι άρχισα να βάζω. Ναι.
Γιατί ήταν η ομάδα πάλι σε δύσκολη κατάσταση και σε δύσκολη κατάσταση και για να κρατηθεί κάπου εκεί τη βγάζουν η προσωπικό της. Και την κουβάλαγα πάλι εγώ με τον Κώστα την ομάδα. Μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι με την Τούμπα που ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι και δίκαια χάσαμε το 3-1. Ναι. Ξέρεις για το ρωτώ, γιατί όλοι έχουμε την αίσθηση σε αυτά τα τρία χρόνια Μαρτίνς ότι εκτός από εξαιρετικός προπονητής είναι και πάρα πολύ δίκαιος στα αποδυτήρια του. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή το όνομα, τον ενδιαφέρει η κατάσταση του ποδοσφαίριστη και αυτό που του προσφέρει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτεται ή όχι, απλά τον έχουν δικαιώσει τα αποτελέσματα. Μα. Έτσι. Απλά και όμορφα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνείς πάντως ότι έχει κάνει μια από τις καλύτερες. Γιατί σου λέω ότι τελείωσε η καριέρα μου στον τραυματισμό. Γιατί με το που γύρισα, έπαιξα λίγο, μετά από δύο μήνες ξεκίνησε η πανδημία, γυρνάμε και μια εβδομάδα, δύο μέρες πριν ξεκινήσουν τα play-off, χτυπάω το άλλο το γόνατο και μένω άλλες 6 εβδομάδες έξω. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ήμουνα πολύ άτυχος. Και άλλο ένα πράγμα, το οποίο σου λέω ότι ο συναισθηματισμός μου έκανε κακό. Ήταν μια φάση στην προπόνηση που δεν θα το βάζα το πόδι μου. Το έβαλα για να αποδείξω ότι είμαι καλά. Για χτύπησα το άλλο το γόνατο. Την ατάκα του Δημήτρη Μελισανίδη που κυκλοφόρησε τότε, δεν την έχω ακούσει εγώ. Την ξέρεις. Ότι για ο Λάζαρος μια φορά αναστήθηκε. Εντάξει. Ωραία. Αναστήθηκα μια φορά. Πόση βοήθεια έδωσα εγώ στην ΑΕΚ, γιατί να μην εκτιμηθεί αυτό το πράγμα και να πούμε τέτοιο. Θεωρείς ότι δεν έχει εκτιμηθεί, είσαι πικραμένος από τον Μελισανίδη. Από τη διοίκηση της ΑΕΚ, από 2-3 ανθρώπους, όχι, δεν έχει εκτιμηθεί. Περίμενε. Εγώ ρωτώ συγκεκριμένα, είσαι πικραμένος από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Πικραμένος δεν είμαι, γιατί ο καθένας μετά διάλεξε το δρόμο του. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Ποιοι είναι οι 2-3 άνθρωποι που δεν έχει εκτιμηθεί? Είναι στη διοίκηση ακόμα. Δηλαδή. Στη διοίκηση. Και όταν τους έλεγες, ας πούμε, τι γίνεται, ρε παιδιά, είμαστε καλά, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, σου λέγανε άλλα πράγματα. Δεν θες να πεις. Όχι, δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος που όταν μου κάνεις κακό, απλά μετά απομακρύνομαι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να είμαι μαζί σου. Επιστρέφουμε στον Ολυμπιακό. Επειδή σ' αγκάλιασε πάρα πολύ ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην αρχή όταν πρωτοπήγες. Ναι. Όταν συνέβαιναν αυτά και εσύ αισθανόσουν ότι δεν έχω εδώ μέλλον με τον Πέτρο Μάρτης. Ναι. Είχατε συζήτηση, είχατε κουβέντες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη καθόλου? Ή με άλλους ανθρώπους του Ολυμπιακού? Ναι, είχα συζητήσεις και μου είπαν ότι εμείς ξέρουμε ποιος είσαι, περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει, η ομάδα πάει καλά, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Και δεν ζήτησα κι εγώ να πούνε οτιδήποτε. Mm-hmm. Το μόνο που ζήτησα κάποια στιγμή ήταν όταν είχα γυρίσει τον τραυματισμό να κάνω απλά. Γιατί είχε μια άποψη ο coach ότι έπρεπε να παίξω center for. Ότι μπορεί να μην είχα τη δύναμη την προηγούμενη και τα σχετικά. Και εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω προπόνηση στη θέση μου. Μόνο αυτό είχα ζητήσει. Αν πρέπει να εκφράσω ένα παράπονο, είναι αυτό, ότι δεν έκανα προπόνηση στη θέση μου. Εκείνο το πρωτάθλημα ήταν το τρίτο πρωτάθλημα που πήρες. Ναι. Έγινες μετά τον Τάσο Μητρόπουλο, δεύτερος ένας ποδοσφαιριστής που παίρνει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πρωτάθλημα που δεν το ευχαριστήθηκες. Δεν το χάρηκες μεν γιατί το πήρε η ομάδα σου. Φυσικά και το χάρηκα, φυσικά το χάρηκα γιατί γράφτηκαν στην ιστορία. Έβαλα ένα πολύ 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 μικρό, μια πολύ πολύ μικρή χείρα βοήθειας σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ναι, θα ήμουν ψεύτης αν σου έλεγα ότι δεν το φανταζόμουν διαφορετικά. Ναι, σωστά. Ότι θα είχα πιο ενεργό ρόλο. Απ' την άλλη, οι τραυματισμοί με διέλυσαν. Να βάλουμε και τίτλο. Οι τραυματισμοί με διέλυσαν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχω τα καλύτερα νούμερα στην καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Σε αυτό το διάστημα που ήσουν υγιής. Ναι, ναι. Δια 90 λεπτών, 20 παιχνίδια, 10 γκολ. Το καταλαβαίνεις? Απολύτως. Εξτρέμ. Νομίζω ότι θα ήμουν, αν πηγαίναν τα πράγματα όπως στην αρχή είχαμε σχεδιάσει όλοι μας, ένα από τα καλύτερα εξτρέμ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το λέω με κάθε βεβαιότητα. Πρωτού φύγεις από τον Ολυμπιακό, μίλησες καθόλου με τον Πέτρο Μαρτίνς? Είχατε καμία τελευταία κουβέντα? Τίποτα, Λαζάρε, είμαστε σε ένα γήπεδο στο οποίο σε λίγες μέρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρόβλεψη. Όχι διπλωματικά. Όχι καθόλου διπλωματικά. Το Χριστοδουλόπουλο ρωτάω, έτσι. Καθόλου διπλωματικά. Μην αρχίσουμε μετά. Ναι. Είχα πει ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά. Έπεσα έξω, πήγε στους 26. Νομίζω ότι 90% θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό το 10% που δίνεις τύχη στον ΠΑΟΚ. Είναι ο τελικός, είναι το ποδόσφαιρο, είναι η μέρα που θα βρεθείς και ο τελικός είναι άλλο παιχνίδι. Ναι. Μια εβδομάδα πριν δεν κοιμάσαι. Εκτός αν έχεις την υπερομάδα. Mm-hmm. Είναι άλλο παιχνίδι. Οπότε, εντάξει. Θέλω να σταθούμε σε κάποια από τα παιδιά του Ολυμπιακού που εσύ γνώρισες, γιατί τα παιδιά του ΠΑΟΚ δεν τα έχεις γνωρίσει, λογικό είναι.
Μου είπες για το Φορτούνι. Εγώ εκείνο που κατάλαβα για το Φορτούνι είναι ότι πιστεύεις ότι ο Κώστας θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ καλύτερα στην καριέρα του. Ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Εγώ δικαιώ. Σίγουρα. Σίγουρα. Όχι ότι έχει κάνει λίγα πράγματα. Καμία, 100%. Κανένα. Από τους υπόλοιπους θα σου πω. Τον Ελαραμπή, τον Μασούρα. Ο Ελαραμπή είναι παιχτούρα. Να το πούμε έτσι λαϊκά. Mm-hmm. Εντάξει, γίνεται τώρα αυτά τα νούμερα και σε αυτή την ηλικία. Δεν τον είχα παρακολουθήσει πριν. Σίγουρα τον έχει βοηθήσει και το περιβάλλον. Αλλά τα στοιχεία που βγάζει μέσα στο παιχνίδι είναι αυτά που αρέσουν σε μένα. Δηλαδή ότι δεν περιμένει την μπάλα μέσα στην περιοχή για να κάνει φάση. Θα τη δημιουργήσει και μόνος του. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει σαν φίλαθλο. Καμαρά που έχει εντυπωσιακή εξέλιξη. Ναι, δεν την περίμενα να σου πω την αλήθεια αυτή την εξέλιξη όταν τον έβλεπα. Σίγουρα έβλεπα ένα ποδοσφαιριστή με τρομερό δυναμισμό, με επιθετικό μαρκάρισμα, με παρουσία στην αντίπαλη περιοχή. Βλέπω ότι έχει εξελίξει και την τεχνική του με τα κοντρόλ και με αυτά και ότι έχει και ακόμα περισσότερες δυνατότητες να την πάει ακόμα καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό. Και από τα Ελληνόπουλα, το Μασούρα, το Μπουχαλάκι και όποιον άλλον θες εσύ να μου πεις. Ναι, όχι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτό που είχαμε κάνει και εμείς στην ΑΕΚ. Έχει δημιουργήσει έναν σημαντικό, ειδικά από τα προηγούμενα χρόνια, κορμό Ελληνών παιχτών. Μ' άρεσε η ατάκα που είχαμε κάνει και εμείς στην ΑΕΚ. Αφού εκεί. Δηλαδή, μίλησες, ξέρεις τώρα, σαν να είσαι παίκτης της ΑΕΚ. Κάνε εντύπωση. Όχι, δεν μίλησα σαν να είμαι παίκτης της ΑΕΚ. Μίλησα όπως έχω πει ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Ναι. Δεν μπορώ να μην αγαπάω αυτό που έκανα στη ζωή μου. Ολοκλήρωσε την απάντησή σου. Ο Μπουχαλάκης έχει τρομερή και αυτός εξέλιξη. Βλέπω πράγματα τα οποία το πώς αντιλαμβάνεται πλέον το χώρο γύρω του, πώς κοιτάει να πάρει από πριν την μπάλα και να παίξει. Φυσικά και υπάρχει και όλοι οι αυτοματισμοί πλέον με τα παιδιά που γνωρίζει τόσο καιρό. Ο Γιώργος για μένα δουλεύει πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερή χρονιά φέτος. Έχει βάλει γκολ σημαντικά και γκολ τα οποία είναι στα στοιχεία του. Δεν είναι extreme για μένα. Είναι πιο κοντά σαν ούτε δεύτερος επιθετικός. Πώς να το πω. Μέσο επιθετικός, δηλαδή ένα παιδί που παίρνει την μπάλα από την πτέρυγα και συγκλίνει προς το κέντρο. Δηλαδή σαν κάτι ανάμεσα σε extreme και δεύτερο επιθετικό. Και ξέρει να το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Πατάει περιοχή, δηλαδή, κάνει γκολ. Είναι έξυπνος πολύ να βρει τους χώρους. Για να βάλει γκολ. Μην ξεχάσουμε τον Τζίμι, την εξέλιξη που είχε και που πήγε. Mm-hmm. Έτσι. Πιστεύω πάρα Jimmy? Πολύ. Τον Τζιμίκα. Α, τον Τζιμίκα, ναι, μην ξεχάσουμε. Τρομερή λοιπόν, μεταγραφή. Πιστεύω πάρα πολύ τον Τζολάκη, τον ονοματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι ευχάριστη έκπληξη ο Ανδρούτσος. Το δυναμισμό που βγάζει και το. Συσσαγωγικά πώς ξύπνησε και αυτός αυτή τη στιγμή και σου λέει μήπως χάσω το τρένο, είναι η στιγμή μου. Αυτό βλέπω από αυτό να είναι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι να σου πω άλλο, δεν μήπως ξεχάσω κάποιο. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι ποιο κομμάτι της καριέρας στην Ελλάδα έχεις ευχαριστεί περισσότερο. Σε ποια ομάδα. Ναι, ωραία. Ξέρω, θα μου πεις σε όλες τις ομάδες είχα ευχάριστα, okay. Όχι, δεν θα σου πω αυτό, καμία σχέση. Θα σου πω ότι όταν γύρισα την Ιταλία ξέροντας τι πρέπει να κάνω, στο επίπεδο που μου αρμόζει έπαιξα σε δύο ομάδες, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό λόγω των τραυματισμών δεν το ευχαριστήθηκα. Έτσι, δηλαδή εννοώ σε βάθος χρόνου. Ναι, ναι. Φυσικά οι έξι μήνες ήταν πολύ καλοί για μένα. Εννοώ, φαντάζομαι ότι από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, αυτό που σε γέμισε περισσότερο λόγω της διάρκειας και λόγω των αποτελεσμάτων είναι το πέρασμα από την ΑΕΚ. Το είπες μόνος. Θα το πω κι εγώ για να μην νομίζουν ότι τα αποφεύγω όπως εσύ. Πες το. Άρα. Εφόσον δεν το ευχαριστήθηκα στον Ολυμπιακό με βάση του τραυματισμού και με βάση το ότι ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο μόνο ένα εξάμηνο, η χρονική διάρκεια που έπαιξα στην ΑΕΚ και αυτά που καταφέραμε, ναι, το ευχαριστήθηκα πιο πολύ στην ΑΕΚ. Από κάθε άλλο στην ναι, καριέρα σου. Ναι. Μάλιστα. Εθνική ομάδα. Λατρεία. Μεγάλη λατρεία. Σου λείπει. Δεν ξέρω αν είναι λατρεία για μένα. Γιατί. Μα τι σου είπα κάτω ότι κάποια πράγματα τα είδα μεγαλώνοντας. Κάποιον πρέπει να σμπρώξουμε, κάποιος πρέπει να παίξει. Ναι, για λέγε. Περνούσαν ποδοσφαιριστές από εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Μετά το 14. Ναι, ακόμα και πριν. Α, για λέγε, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό. Εμείς είχαμε την αίσθηση πριν το 14. Όχι. Ότι εγώ ένας μεγάλος βαθμός δικαιοσύνης. Εγώ βλέπεις ότι και στις απόψεις μου είμαι. Σε μια γραμμή μάλλον που την κρατάω για όλες τις ομάδες.
Δεν είναι δυνατόν να έχω βάλει εγώ ένα γκολ με την εθνική. Γιατί δεν το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ. Αν έλεγε ο Σάντος στο Μουντιάλ, διώξε να ποδοσφαιριστεί την αποστολή, αυτό θα ήμουν εγώ. Γιατί? Γιατί πίστευα ότι πρέπει να παίξω και εγώ δεν έπαιζα και τα έκανα. Εγώ θυμάμαι το μάτς με την Κώστα Ρίκα. Είναι... Έχει πέρασει από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από ναι, κάτω. Όταν με έβαλε. Αυτό είναι το καλύτερο μάτς της καριέρας σου. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για μάτς στην καριέρα μου. Μ' αρέσει να μιλάω για στιγμές μέσα στα παιχνίδια. Όπου μπορείς να δεις τη φαντασία του ποδοσφαιριστή, τα χαρακτηριστικά του, την εξυπνάδα του. Εντάξει, μιλήσαμε και νωρίτερα για ματσάρες που έκανες με το ναι. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θα βρούμε, αρκετά θα βρούμε. Αλλά αυτό το μάτς με την Κωνσταντίνα είναι συγκλονιστικό. Δεν θέλω να βάλω ένα τίτλο ότι ήταν το καλύτερο μάτς στην καριέρα μου. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Έχω κάνει και άλλα τέτοια. Έχω κάνει εδώ μέσα ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου 44 επαφές με την μπάλα σε 35 λεπτά. Πρέπει να τους πέρναγα από τα αυτιά. Δεν ξέρω τι είχε γίνει εκείνη την ημέρα. Μου είχε πει ο Μινάς Ολισάνδρου ότι θυμάσαι λέει μια κουβέντα που έκανε λέει, ο Steve Kerr λέει, για τον Γκάρι. Ότι θα ήθελα κάποια στιγμή λέει, να δω πώς σκέφτεσαι. Εκεί μετά γίνεται μας μου λέει αυτό θα ήθελα και εγώ. Να δω τι σκεφτόσουν. Λέει, μέχρι την μπάλα και πήγαινε λέει πάνω. Πάντως λατρεύεις να ασχολείσαι με τα στατιστικά έτσι. Έχουν μπει, στη ζωή, έχουν μπει στη ζωή μας. Αυτά κρατάς. Πόσα γκολ έβαλες, τι έκανες, τι δεν έκανες. Αυτό το μάτσο, αυτό το χαμένο πέναλτι του Φάνη εκείνο το βράδυ, το θυμάσαι ακόμα. Εντάξει, ακόμα μπορείς να πεις και για τη δική μου φάση ότι δεν έσπασα την μπάλα. Ακόμα μπορείς να πεις για τον γκολ που φάγαμε ότι δεν ήταν του επίπεδου μας. Εγώ σου λέω κάτι. Για να ξαναγυρίσουμε και στην εθνική. Mm-hmm. Δική μου άποψη. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας και αν θα με μαλώσει και ο αρχηγός. Στο τέλος, πήραμε αυτό που αξίζαμε. Με βάση ό,τι είχε γίνει στην προετοιμασία, πήραμε αυτό που αξίζαμε. Γιατί εκείνη η ομάδα η οποία. Γιατί εκείνη η ομάδα η οποία τη βρήκαμε στην πορεία και τη βάλαμε να παίξει με την ακτή Ελεφαντοστού και δεν είχαμε κάνει τέτοιο παιχνίδι ποτέ στα χρονικά της Εθνικής. Mm-hmm. Τρία δοκάρια, χαμένες φάσεις, κατοχή μπάλας, να περνάμε τους άλλους ποδοσφαιριστές ασταματημένους. Δηλαδή, δεν τη δουλέψαμε από την αρχή. Μάλιστα. Γιατί? Πες μου κάτι γιατί? Με το γιατί εγώ, μιας και μιλάμε για εθνική, ήμουν ο καλύτερος Έλληνας και έπρεπε να πάρει ο κύριος Μελισανίδης τηλέφωνο για να γυρίσω στην εθνική. Πότε συνέβη αυτό? Όταν γύρισα στην εθνική μετά που ήμουν 2,5 χρόνια έξω. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Καλά κάνεις και τα λες, ναι. Ήμουν ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και δεν έπαιζα στην εθνική. Γιατί εγώ ξεκινώντας την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Γιατί εγώ ξεκινώντας την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Με 5 παιχνίδια και 5 γκολ. Να λέει ο προπονητής, θα παίξουν λέει, αυτοί που ξεκινήσαν την προετοιμασία καλύτερη και να μην ξεκινάω εγώ. Πώς να μπω μετά και να δώσω πράγματα. Λάζαρε, τι έχεις πέσει, στις συλλογικές αντιπαλότητες στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω. Γιατί φαγώθηκα εγώ από την εθνική σαν παίκτη του Ολυμπιακού. Με το Φαντσίπ μίλησε ποτέ. Όχι. Η γνώμη σου για αυτό που γίνεται με τον Μανολά, τον Παπασταθόπουλο και τον Σιώβα, ποια είναι? Πώς είναι δυνατόν τώρα, εντάξει, και τα παιδιά σίγουρα έχουν κάνει λάθη. Όταν άκουσες τον Σοκράτη να μιλάει εκείνο το βράδυ να σου πω μετά από τη μύτα για το παιχνίδι με τον, για τον Άγγελο Αναστασία, δυνατόν, ναι, τι σκέφτηκες? Ήξερα τι γίνεται. Δεν υπήρχε να σκεφτώ τι, γιατί. Όχι άλλο, συμφωνούσες, συμφωνείς να λέγονται δημόσια αυτά. Δεν συμφώνησα με την έννοια όπως το έκανε ο Σοκράτης. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι δεν παίζουν αυτοί οι τρεις στην εθνική ομάδα. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, πού να πας στην Ευρώπη και να πεις ότι έχω το στόπερ της Arsenal και της Νάπολη και δεν παίζει στην εθνική. Για μένα, σου λέω πάλι, δεν έχω πρόβλημα να πω οτιδήποτε. Και ο Κώστας και ο Σοκράτης σίγουρα έχουν κάνει λάθη και αγωνιστικά. Mm-hmm. Έτσι. Και μέσα στο γήπεδο με τα άλλα τα παιδιά. Δεν φτάνει μια ομάδα εκεί μόνο από. Φτάνουν με πολλά πράγματα. Προφέρω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην παίζουν αυτά τα παιδιά όταν παίζουν στις ομάδες τους, όταν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μιλάμε, ήταν στην Άρσεναλ και στην Νάπολη και στη Ρώμα. Πάντως από το 2014 και μετά έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα για τον αδερφικό σου φίλο, τον Γιώργο Καραγκούνη. Ναι. Πήγε να προσφέρει και του συμπεριφέρθηκαν με έναν τρόπο απρεπέστατο. Γι' αυτό φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι τα πράγματα είναι τυχαία? Τι να πούμε τώρα. Εγώ σου λέω, εμένα η εθνική είναι ένα κομμάτι της καριέρας μου που μου έχει πληγώσει πολύ. Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά προς το, δεύουμε προς το φινάλε, πάμε στον Ατρόμητο. Παίρνεις την απόφαση να πας στον Ατρόμητο, σε μια από τις πιο νοικοκυρεμένες ομάδες στην Ελλάδα, και ξαφνικά πέφτει σε ένα κάναντι, ο οποίος ήθελε να τελειώσει εσένα και τον Ούμπιδες. Και τον Μανούσο. Πριν την ώρα σας, και τον Μανούσο. Ναι. Γιατί? Και τον Μπουσούλαζης. Γιατί και τον Ρισβάνη. Τι του κάνατε?
θέλω να είμαι για πρώτη φορά αλαζονικός. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω εγώ ποδοσφαιρικά και σε ανθρώπινο επίπεδο για τον κύριο Κάναντι. Θα είναι σαν να μιλάει μια Ferrari με ένα Daihatsu. Θα είμαι για πρώτη φορά στη ζωή μου αλαζονικός. Εγώ θα επιμείνω όμως λίγο. Ναι. Είχε κάτι προσωπικό μαζί σας, θεωρούσε ότι δεν είσαστε πλέον ποδοσφαιριστές που μπορείτε δεν να προσφέρετε. Δεν μπορώ να ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Πώς σας συμπεριφέρθηκε. Με πολύ, πολύ άσχημο τρόπο και αν με πετύχαινε εμένα σε άλλη φάση της ζωής μου, όπως σου είπα ότι με τον Μανόλο δεν θα τελείωνε. Ισχύει ότι σε έβρισε την ημέρα ναι, που... Ναι, ναι. Και εγώ δεν άνοιξα το στόμα. Γιατί σε έβρισε, τι συνέβη. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του και σου λέω και πάλι. Δεν ζήτησε μπορεί... να φύγετε για να μιλήσει στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, ναι. Να φύγετε εσύ ο Ούμπιτης και ο Μανούσος, είσαι και ο Μανούσος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήγα να φύγω. Ούτε με ενδιέφερε. Γιατί σου λέω, δεν μπορεί μια Ferrari να μιλάει με έναν Daihatsu. Είτε ποδοσφαιρικά, είτε σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που λέω κάτι με αλαζονικό ύφος και δεν θα το μετανιώσω ποτέ. Λάζαρε, είσαι 35 και κάτι. Όχι ρε, Βασίλη. Πόσο είσαι? 34,5. Α, 34,5 ναι. Είσαι. Εντάξει, συγγνώμη, 34,5. Σημαντικό. Πάντως για τον Ατρόμητο, ηλικία... για τον Ατρόμητο που λες, πραγματικά κι εγώ κάποια πράγματα τα περίμενα διαφορετικά. Η χρονιά ήταν πολύ κακή. Πολύ κακή, ναι. Πολύ κακή. Νιώθω έτσι ανακουφισμένος που δεν πήρα την τροπή στο όνομά μου να πέσουμε κατηγορία. Προφανώς. Φαντάζω τη μια χρονιά πρωταθλητής και την άλλη χρονιά στη Β' Εθνική. Έχεις γράψει αρνητική ιστορία. Ναι. Έμεινα στην Ελλάδα ενώ είχα και άλλες προτάσεις για να δείξω στους συμπατριώτες μου ότι είμαι καλά. Δεν τελειώνει η χρονιά με θετικό πρόσημο για μένα, αλλά δεν τελειώνει και με αρνητικό. Γιατί δεν πήρα τις... τα πράγματα που θα ήθελα να πάρω από την ομάδα. Θα σου πω κάτι και θα γελάς. Δεν έχω κάνει 3 μάτς βασικό στον Ατρόμητο. 3 μάτς συνολικά, ναι. Δεν έχεις κάνει βασικός. Ναι, 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 ναι. Δεν έβγαλα κουβέντα. Γιατί και εγώ ποδοσφαιρικά έβλεπα ότι το στυλ παιχνιδιού που είχαμε δεν ήταν για μένα. Ήμουνα συνέχεια 70 μέτρα μακριά από την εστία. Έχω μιλήσει με τον κύριο Αγγελόπουλο μετά το μάτς με τον Όφη, το οποίο για μένα ήταν το πιο σημαντικό γκολ της χρονιάς για τον Ατρόμητο, γιατί αλλιώς μπαίναμε, όχι μπαίναμε, θα πέφταμε. Για τη δική μου άποψη θα πέφταμε. Και μου λέει, αυτό ήθελα από σένα και τα σχετικά. Και του λέω, κύριε Γιάννη, να σου πω κάτι. Ό,τι και να ήθελες από μένα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα στα μέτρα μου. Δηλαδή να πάρω την μπάλα κοντά στην περιοχή. Να πάρω την μπάλα στα μέτρα που έχω συνηθίσει όλη μου τη ζωή. Αναλαμβάνω τις ευθύνες ότι μπορεί να μην ήμουνα σε παιχνίδια αυτός που ξέρουν όλοι. Δεν φταίω όμως μόνο εγώ. Το ίδιο μήνυμα το έχω στείλει στον πρόεδρο. Το λέω δημόσια. Του ζητάω ξανά ένα συγγνώμη γιατί πέρασε δύσκολα μέσα στη χρονιά. Δεν έγινε ζημιά, αλλά πέρασε δύσκολα και αυτός μέσα στη χρονιά. Πιο πολύ από όλους πέρασα εγώ όμως. Γιατί εγώ είχα μια, αυτό που είπα και σε άλλες δηλώσεις, ένα background από πίσω που στην ουσία έψαχνα ένα, όχι restart, να δείξω ότι είμαι καλά ρε παιδί μου. Γι' αυτό διάλεξα και αυτό το μαγάζι όπως είπες εσύ, γιατί είναι όλα συνόρατος. Είναι κύριοι, οι άνθρωποι είναι κύριοι. Αλήθεια είναι αυτό. Λάζαρε... Αλλά δεν πήραμε και οι δύο αυτό που θέλαμε. Απλά δεν κάναμε ζημιά ο ένας στον άλλον. Στα 34,5 και όχι στα 35,5, πήγα να σε μεγαλώσω. Θα μείνεις Ελλάδα, θα πας Κύπρο, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είχα δύο προτάσεις από την Κύπρο, δεν ξέρω γιατί ακόμα επιμένουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι με αυτή την έννοια θέλω να πω. Σε τρώει μέσα σου η πρόκληση να ξαναπαίξεις σε μεγάλη ελληνική ομάδα? Αυτό είναι το όνειρό μου. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσω και τη μεγάλη ομάδα. Περίμενε. Και πιστεύω, περίμενε. Γιατί είναι κουκιά μετρημένα τώρα. Κατασταλαγμένος. Έχεις φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Στην ΑΕΚ τα πράγματα καταλαβαίνεις, ναι. Και μόνος ότι με τον, ναι. Τρόπο που έφυγες είναι δύσκολα. Τι μένει? Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης. Αυτοί μένουν. Στον Άρη είναι η μόνη ομάδα που δεν έχεις πάει. Ξέρω τι να σου πω. Αν θέλει ο Θεός, αν θέλουν οι άνθρωποι, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Δεν πουλάω τον εαυτό μου.
Ναι, σου απαντάω σε μια ερώτηση φιλική. Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινε στον Άρη. Θα πήγαινε στον Άρη. Φυσικά και θα πήγαινε στον Άρη. Να παίξω Ευρώπη, να παίξω στο Χαριλάου. Σου είπα, είμαι συναισθηματικό τύπο πάνω στο ποδόσφαιρο. Στον Παναθηναϊκό θα επέστρεφε. Θα επέστρεφα στον Παναθηναϊκό. Θα επέστρεφα στον Παναθηναϊκό. Και επειδή μου είπε πριν για τον Ιανουάριο. Στεναχωρήθηκα που δεν έγινε. Φτάσατε κοντά. Δεν ξέρω. Ή ήταν φιλολογικές συζητήσεις. Δεν ξέρω. Μιλούσαν οι εκπρόσωποι μου. Δεν ξέρω αν φτάσαμε κοντά. Θα επέστρεφα στον Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολα. Και ξέρω ότι θα είναι δύσκολα με την έννοια ότι η ομάδα πρέπει να χτιστεί έτσι όπως είναι τα πράγματα από την αρχή. Συν ότι θα υπάρχει μια καχυποψία και ότι και εγώ μπορεί να πληγώσω τον κόσμο κάποιας άλλης ομάδας. Αλλά εγώ κοιτάω να ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο που μου μένει. Νιώθεις εσύ ότι θα μπορούσες αυτή τη στιγμή να ξαναγίνεις ηγέτης σε μια μεγάλη ομάδα? Τα κότσια σου το κρατάνε εννοώ. Θα μπορούσα να βοηθήσω όχι με τον τρόπο, να μην λέω μεγάλα λόγια που ήμουνα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Αλλά πιστεύεις εσύ ότι αν μπω εγώ αλλαγή σε ένα μάτς να μην μπω Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟ, Κυρακλή, δεν ξέρω τι. Αν είναι ένα μάτς 0-0 και σηκωθώ εγώ για ζέσταμα στο 60. Τι πιστεύεις ότι... Ψιλοντόρος πιστεύω. Οπότε, πιστεύεις θα βοηθήσω ή όχι? Το θέμα είναι ότι δεν κάνω εγώ τις μεταγραφές στις ομάδες. Πες μου, πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου, τι παιδί είσαι? Είσαι αυθεντικός ή παρεξηγημένος? Ναι, είμαι αυθεντικός και δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια. Κάποιες φορές την αποφεύγω κι εγώ. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είμαι... Κάνεις τριμπλίτσες κι εσύ, ναι. Εντάξει. Ναι. Μετά το τέλος του, όταν θα έρθει αυτό, ναι. Προπονητής ή άλλα πράγματα? Δεν λέω όχι σε τίποτα. Δεν λέω ποτέ σε τίποτα. Τον έχεις σκεφτεί καταρχάς τον εαυτό σου χωρίς ποδοσφαιρικά παπούτσια, χωρίς φανέλα και σωτσάκι? Τον έχεις σκεφτεί, έχεις αρχίσει να κάνεις σκέψεις? Ναι, έχω αρχίσει να κάνω σκέψεις, αλλά όχι ότι... Πώς να σου το πω. Ότι θα είμαι κατασταλαγμένος, πιστεύω. Γιατί πήρα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Και θα είμαι okay με αυτά που πέτυχα. Και σου λέω, όχι μόνο το έχω σκεφτεί, θα θέλω να πηγαίνω σαν επισκέπτης στις ομάδες που έπαιξα. Σαν επισκέπτης, σαν επαγγελματίας, δηλαδή σε θέση μπορεί τεχνικού διευθυντή, σε θέση προπονητή, ακόμα δεν ξέρεις. Δεν είναι σίγουρα το ίδιο πράγμα. Πριν κάνω οτιδήποτε, για παράδειγμα, μπορεί να ασχοληθώ με τα μικρά τα παιδιά, όχι με ακαδημίες, με ένα άλλο στυλ που έχω στο μυαλό μου. Αλλά πρέπει να το διαβάσω. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Να το σπουδάσεις, εννοείς. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να εμπλουτίσω το ασκησιολόγιο μου, όχι μόνο τι είδα. Σίγουρα το δικό μου το μυαλό και το δικό μου το μάτι έχουν άλλες εμπειρίες από άλλα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Εννοώ, ας πούμε, σε τοπικές κοινωνίες και τα σχετικά. Αλλά επειδή έχω μάθει να είμαι και θέλω να είμαι καλός σε αυτό που κάνω, θα πρέπει να το εμπλουτίσω. Τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, δεν θες να φάω παντόφλα στο σπίτι. Άστο. Τι θέλει η γυναίκα σου? Αθήνα θέλει. Αθήνα θέλει. Ναι, εγώ είμαι 50-50, δεν ξέρω. Και επειδή είναι κάτι που μου ξέφυγε νωρίτερα, με ιντριγκάρει. Μου είπες ότι στον Παναθηναϊκό θα επέστρεφα, ναι. Με καραγκούνι από άλλη θέση. Επειδή είναι των ημερών. Θα σου πω κάτι. Ήμασταν προχθές, τρώγαμε μαζί και τα παιδιά του Γιώργου μου κάνανε μια ερώτηση. Το πήγανε στο θέμα του αρχηγού. Ποιος ήταν ο αρχηγός εκεί, ποιος ήταν ο αρχηγός εκεί. Και τους είπα εγώ ότι δεν υπήρχε αρχηγός εκεί, δεν υπήρχε αρχηγός αλλού. Είναι ο μπαμπάς σας, ο αρχηγός της καρδιάς μου. Αν ήταν να γυρίσω κάπου με τον Γιώργο, θα ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δηλαδή, αν μας βλέπεις μαζί, είμαστε δύο παιδάκια, το λέω και συγκινούμε. Είμαστε οικογένεια. Τον αγαπώ πολύ. Τελευταία ερώτηση. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, βάλε μου ένα τίτλο. Δεν θα βάλω, δεν έχω κάτι να πω. Τι τίτλο να βάλω? Πώς θα, τον εαυτό σου. Απλά είμαι χαρούμενος. Σε ρωτήσει κάποιος, τι είναι ο Λάζαρος, παιδί μου, με μια κουβέντα. Ένα παιδί της μπάλας. Να είσαι καλά, Λαζαρέ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε. Πιστεύω να το απολαύσατε όσο και εγώ. Καλό σας βράδυ.